Τι χαρά βρε είναι αυτή σου Sky. Δευτέρα είναι. Χαμόγελα, ευτυχίες. Μακάρι να μπορούσαν οι ανθρώποι να μας μεταδώσουν και εμάς, δηλαδή το πηγή πάνω απ' όλα. Χαμόγελα, χαρά, ευτυχίες και καπάκια. Πλάνα από θεομηνίες και καταστροφές. Μπορούν και τα κάνουνε ρε παιδί μου. Μπράβο, δηλαδή θέλει μεγάλο ψυχικό στένος. Από τη μία που είσαι υπερχαρούμενος, μετά να δείχνεις συντετριμένος. Να δείχνεις οργισμένος, να δείχνεις απειβδισμένος. Αλλά αυτά τελείωσαν στο Sky τώρα. Μονίμως καλοκαίρι. Ζηλεύω όμως τα εναρκτήρια των καναλιών των πρωινών που δείχνουν εικόνες έτσι από παραλίες, δείχνουν εικόνες. Εμείς δεν μπορούμε να μεταδώσουμε εικόνες. Μπορούμε όμως να τις αφηγηθούμε ή μπορούμε να τις δημιουργήσουμε. Και πιο ισχυρές, πιο δυνατές ενδεχομένως. Να φτιάξουμε περιβάλλοντα, να φτιάξουμε ιστορίες, να φτιάξουμε μεγαλεία. Γιατί αυτό είναι το λόγο επειδή κυρίες και κύριοι. Δημιουργούμε εικόνες, δημιουργούμε ιστορίες καθημερινά. Από τις 6 μέχρι τις 8 το πάρα πολύ πρωί. Καλοκαιρινότατα. Δεν πιστεύω να είναι αυτή η εβδομάδα που έργο θα κάνω εκπομπές 7 με 10. Φαντάζεστε, μου έχει τύχει και αυτό. Να έχω έρθει 6-8 προετοιμασμένος. Να μου λένε αγόρι μου, δεν τα είδες τα προγράμματα. Δεν στα έπανε τα γράμματα, θα κάτσεις. Θα κάτσεις τώρα, έλα τώρα που ήρθες τι. Δεν θέλω χάζα. Έλα αμέ να κάτσουμε, να κάτσουμε, τι να κάνουμε. Να κάτσουμε, να σκάσουμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στο καλοκαιρινό λόγο, επειδή στο δροσερό. Από την άλλη λόγο, επειδή καλά είμαστε έξω. Πεπεσμένες θερμοκρασίες ούτως ή άλλως το Σαββατοκύριακο. Σαν απόρρια όλων αυτών που προηγηθήκανε. Περιμέναμε ολίγον τη τρομοκρατημένη θα έλεγα, ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση, θα έρθει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Αντίνος, όπως γράφουνε, και αναγγέλουνε στα κανάλια, τον ψάχνουμε να το βρούμε, ελπίζουμε να μην έρθει. Αντίνος τώρα, καινούριο μας βρήκε. Είχαμε ξεχάσει λίγο τις ονοματοδοσίες. Αν δεν κάνω λάθος μετά την συμφωνία των Πρεσπών, εκεί που ήταν το διακύβευμα ή το όνομα, ξεχάσαμε να ονοματίζουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά με τη νέα κυβέρνηση επιστρέψαμε κανονικά στις συνθήκες, μηδενίσαμε το κοντέρ, είναι λίγο σαν το ζώο φυτά πράγματα. Και ξαναξεκινάμε από το Α. Από το Α και το Ω. Και ζητήσαμε φυσικά και από τους αναγνώστας ως επιτοπλίστων του λόγο επειδή να δώσουν τις δικές τους εκδοχές ή τη δικιά τους εκδοχή, ορμόμενοι, επηρεαζόμενοι, αντλώντας εμπειρία από ένα πρόσωπο προερχόμενο από την αθλητική μας επικαιρότητα, το όνομά του να ξεκινάει από Α, είχαμε πληθώρα απαντήσεων περί του θέματος, τις οποίες θα τις αραδιάσουμε μπροστά όντας σας. Πάρουμε σιγά σιγά ο μπρος. Love is in the air, εμείς είμαστε εδώ. Baby's in the air. Αγάπη είμαστε όλοι. Απίστευτες εικόνες σε νυχτερινό κέντρο. Τραγουδούσε η Πάολα, χίλια άτομα στην Πάτρα. Εκεί στην Αθπακτή και στην Αχαΐα είχαμε περισσότερο τα έντονα καιρικά φαινόμενα το Σαββατοκύριακο. Με βροχή η Πάολα, με χίλια άτομα από κάτω. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσει τους λουμμένους. Κανονικά μέσα πλημμυρισμένο όλο το κέντρο. But you're something that I must believe in. And you're
Γι' αυτό δεν κάνουμε και live εμείς τώρα καλοκαιριάτικα. Τα ξέρετε, χρόνια τώρα από ότι επιχειρούσαμε να δώσουμε καμία συναυλία. Οπότε καταστροφές. Θα μας πει Πάολα δηλαδή. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό και στην εβδομάδα και στην εκπομπή και στα όλα μας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Μπάμπη. Άλλωστο, ναι. Τα είχα πει, Μπάμπη, για τη Σενεγάλη, τα είχα πει για την Αλγερία. Και τι ήρθε? Τι ήρθε. Αυτά που είχα πει πάνε αντίθετα. Τελικό. Αλγερία, Σενεγάλη. Τα είχα πει. Μάλιστα. Άμα τα έχεις πει, τότε. Τα είχα πει, Μπάμπη. Κονόμησες. Τα είχα πει με άσο-άσο και μου ήρθε χ παράταση. Α, δεν τα έχεις πει τότε. Τι τα είχα πει, τα είχα πει. Έτσι τα έχεις πει. Εγώ τι είμαι. Είχα πει το ζευγάρι του τελικού ότι θα είναι Σενεγάλη Αλγερία. Και επειδή τώρα η Σενεγάλη έπαιξε παράταση, το έπαιξες. Θα υποστηρίξω Αλγερία. Το έπαιξες. Βρε, το έπαιξα, αλλά το έπαιξα άσο. Ε, τι άσο, εντάξει, άμα είσαι άπλιστος, εγώ δεν σε φταίω. Γιατί δεν έβαλες. Άσο, ημίχρονο, άσο, τελικό το χαμπάρι. Αλλά, ναι, τότε δεν είπες τίποτα. Αυτά τώρα τα μεσοβέζικα ή θα λέμε ή δεν ξελέμε. Εμείς έχουμε το θάρρος της γνώμης μας και δίνουμε ακριβή σκορ πάντοτε. Τι ακριβή σκορ, ρε Μπάμπη, που είπες 2-0 τον Άρη και ήρθε 3-0. 3-0 κοντά δεν το είπα. Εγώ το είπε Χριστίνα, κοντά έπεσε. Γιατί δηλαδή ποιο είναι το κακό? Και, δεν και εγώ κοντά έπεσε. Και 2-4. Στην Αλγερία τελικό. Το είπα. Και δεν το είπα. Άσε μας τώρα. Κατευθείαν αμέσως. Τέλος πάντων, ναι. Μπαμπή, άλλα είναι σημαντικά. Άλλα είναι σημαντικά. Η Τζέι Λο είναι η Τζένιφερ Λόπες. Ναι. Ωραία. Να πείτε στη Τζέι Λο. Να την πούμε τώρα εμείς εδώ. Τζένιφερ, ναι. Να μην εμφανίζεται στη Νέα Υόρκη όταν θα είμαι εγώ εκεί. Γιατί εμφανίστηκε blackout. Το μετρό σταμάτησε και έκανε ένα άσχημο όνομα για τη Νέα Υόρκη που οι φίλοι μου Ιρλανδοί λένε We Build America. Πήγε η τύπησα, ας πούμε, και το The City That Never Sleeps το έβαλε σε... Η Τζέι Λο όλα αυτά. Η Τζέι Λο. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Μάλιστα, δεν ξέρω, θα το πω εγώ τώρα. Είναι... Τι ώρα είναι αυτή. Αφού την ξέρεις, δημοσιογράφος είσαι. Καλά, την ξέρω τώρα. Συνάδελφος δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι τραγουδιστής, συνάδελφος Τζέι Λο. Και καλλιτέχνης και δημοσιογράφος. Αυτά τα ξεχνάμε. Και επί των οικονομικών... Αυτά τα ξεχνάμε όμως. Είναι, είσαι πολύ ισχυρής προσωπικότητα. Εντάξει, αυτό νομίζω το ξέρουμε, ότι αυτή η ώρα είναι αγαπάμε. Καλή για να την πάρω ένα τηλέφωνο. Και χρωστάμε 150 ευρώ στη Wind. Μάλιστα, ναι. Με διακανονισμό, επειδή μα κόβει συνέχεια. Μάλιστα, δεν σου φταίω εγώ. Να λες όλα, να τα λες όλα νεράκι. Δεν μας αφήνεις να ολοκληρώσεις. Ναι. Σ' αφήνω τώρα, τα λες και να ξεκινάει πρώτα. Τα είπες όλα. Πήρα πρώτος. Ναι, καλά. Προηγούμενο... Την Παρασκευή τι έλεγες. Μην ασχοληθούν με αυτά που είπα εγώ. Κανένας δεν ασχοληθεί. Ειδικά ο Αράου. Ναι. Αλλά και να ασχοληθεί δεν θα πάρω τηλέφωνο. Εντάξει. Γιατί δεν έχω να πληρώνω 150. Ωραία. Έχω να τα δώσω αλλού. Έχω και γυναίκα, έχω και σκυλιά. Μάλιστα. Έτσι. Έγινε. Πληρώνω τώρα τη Wind. Έτσι, έγινε. Θέλω να απαντήσω στον Αράου. Να μην απαντάς. Να απαντήσω ποτέ καλύτερα. Ναι, άντε, τα λέμε. Δεν ασχολούμαι. Καλημέρα, yeah. Καλημέρα, καλημέρα. Να το δούμε και να το πιστέψουμε. Ή να το ακούσουμε και να το πιστέψουμε. Θέλετε να έχουμε μια καινούργια εβδομάδα. Λίμπερο 107,4. Λόγω επειδή. Καλοκαίρι είναι ωραίο. Τα 5 του Ιούλια έχουμε. Ξεκινάει νομίζω το full season πλέον. Δεν κρατάει πλέον πάρα πολύ. Δυστυχώς η τουριστική περίοδος δεν είναι αυτό που θα οραματιζόταν πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά πως και να έχει έστω αυτό το βαρύ 1-1,5 μηνάκι, θα το απολαύσουμε. Ο περισσότερος κόσμος από σήμερα θα αρχίσει να παίρνει τις άδειές του. Άρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αποχαιρετούμε κόσμο. Την πληθώρα των ακροατών που μας συντροφεύουν. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι και εμείς τους συντροφεύουμε. Στην καθημερινή τους, στο καθημερινό τους αγώνα. Αγίου Βλαδίμηρο σήμερα, Δευτέρα 15 του Ιούλη. Αρχίσουν δηλαδή τώρα εδώ τα συγχαρητήρια, τα ευχαριστήρια. Το μεγάλο το Βλαδίμηρο τον Πούτιν γιορτάζει. Βλαδίμηρε σώσε μας εν ολίγης. Ο Κύρικος γιορτάζει. Είναι Αγίου Βλαδιμίρου βασιλέως Ρωσίας. Α, είναι καθαρά ρωσικό το όνομα το Βλαδίμηρος. Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης μεγαλομαρτύρων. Ο Κύρικος Ιουλίτη. Αυτοί εορτάζουνε. Χρόνια τους πολλά. Και σε καλή μεριά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Να δω ποιος θα αναφέρεται σε αυτούς τώρα που έχουν μπει όλοι στη Βουλή. Και δεν έχει. Δηλαδή ένας
Ένας μόνος σηκωθείτε από κρεβάτια έμεινε. Έμεινε ο πρώτος, ο πρώτος. Αυτός φέρει τον Βλαδίμερο και μετά κάποιοι άλλοι αντιγράψανε. Έτσι, αλλά γίνα βουλευτές. Ναι. Ο Λιακό παραμένει ιδεολόγος. Σωτερή αξία. Να τα λέμε και αυτά. Και μια και κάναμε αναφορά στις τηλεπωλήσεις, μετά βάλε το ηλιχνάρι, να το, αν έχεις λίγο χρόνο, είναι πολύ ωραίο. Είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα. Για τους... Ηλιχνάρι. Ναι, είσαι μακριά, παιδί μου. Και ανάβεις μέσω ίντερνετ το καντήλι. Ή λιχνάρι. Ή λιχνάρι, μάλιστα. Είναι αυτό το. Ανάβεις μέσω ίντερνετ το καντήλι. Παίζεται για φάση. Ωπα, ρε παιδιά. Μάλιστα. Ναι, το ψάξω, το βρω. Ναι. Το είχαμε κάνει θέμα αυτό σε. Μάλιστα. Σε παραστάσεις. Ωραία. Λοιπόν, να πω 2-3 πραγματάκια. Καταρχήν να βγει ο κύριος Μπάμπης από το μακρινό Αράου να μας πει πώς αυτή η Τιρόλο, πώς τη λέγανε, Τιραντόλο, την ομάδα, πώς έκατε να φάει 7-8 γκολ από το Αράου. Και εμείς δεν ενημερωθήκαμε. Μεγάλο Αράου. Λοιπόν, αυτά τα λένε. Άμα θέλεις να αποκτήσεις το κτίριο του Ρόλεξ, αυτά πρέπει να τα ξέρεις. Εντάξει, έγινε. Τα λέμε. Λοιπόν, θα επανέλθω. Έτσι, τσάω. Γιατί μην ξεχνάμε μέσα σε όλα τα άλλα. Έχουμε εδώ πέρα και τις προφητείες και τις προβλέψεις μας. Πάντα όλες οι εβδομάδες είναι αθλητικές. Στο λόγο επειδή, βεβαίως, σιγά σιγά αρχίζουμε και ανεβάζουμε ρυθμούς. Να ολοκληρώνεται το Κόπα Αφρικα. Έδωσε, λέει ο Λευτέρης, ότι έδωσε τα προγνωστικά για τους τελικούς. Σενεγάλη την Ισία 1-0 μετά από παράταση και Αλγερία-Νιγηρία 2-1. Ή τι σημαίνει ότι η Σενεγάλη και η Αλγερία κυριακάτικα χάνουν τώρα. Κυριακάτικα τους ημιτελικούς. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ή τι σημαίνει ότι το τελικό του Κόπα Αφρικα θα είναι ανάμεσα στις κρατές ομάδες της Αφρικής. Παραδοσιακές δυνάμεις. Την Σενεγάλη και την Αλγερία. Με κανένα δικό μας εκεί να αγωνίζεται. Δεν θα το ψάξουμε να το βρούμε. Την Τετάρτη ο τελικός θα είναι. Μα λογικά την Τετάρτη και την Πέμπτη θα είναι. Μάλιστα. Βαριέσαι βράδερφε. Τι είμαστε εδώ τώρα, ειδησιογραφικό δίκτυο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Αλώστον. Τι έγινε αυτή η μετάπτωση? Αυτή κάθε Παρασκευή παίρνεις χαρούμενος είσαι, αυτά Δευτέρα. Μια μουντρουχιά. Πού την άκουσες τη μουντρουχιά τη Δευτεριάτικα? Έλεγες εκεί γιατί γελάνε οι άλλοι και γιατί γελάνε, ναι. Μα γιατί γελάνε? Ναι, γιατί γελάνε, ναι, Δευτέρα. Πώς γίνεται να γελάς Δευτέρα? Εσύ γιατί γελάς Παρασκευές? Μα στο Sky, γιατί σου λέω τώρα στο Sky? Εδώ και 4 χρόνια βγαίναμε κάτι μούτρα. Κάτω. Αυτό σου λέω, ξαφνικά σου στο Sky Δευτέρες, Τετάρτες, καλοκαίρι. Θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια δεν κρατούσαν τόσο πολύ πρωινές εκπομπές. Φεύγανε για μπάνια. Τώρα θα κάνουν και εκπομπές 15 Ιουλίου και είναι ακόμα στο στούντιο. Ναι, έτσι κάνουν. Και οι σειρές έτσι γίνονται. Οι σειρές έχουν τελειώσει. Όχι, όλα τα. Τώρα μέχρι Ιούλιο κρατάνε. Δηλαδή όλα τα. Ο Μουτσινάς έχει τελειώσει. Η Σύση Χριστίδου έχει τελειώσει. Η Καινούργια έχει τελειώσει. Τα Τιάννα έχουν τελειώσει. Όλες οι σειρές, όλες οι εκπομπές. Όλοι περπετούσαν τα χαρτιά έτσι κάτω. Ναι. Αλλά στο Sky εκεί ο οικονόμου που έβαζε τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας έκανε κερκίδα. Ωραίος. Δεν ξέρω αν το είχε στις εκλογές. Πάμε γερά, παιδιά, τέτοια χέρια. Παραμένει εδώ ακόμα διακοπές. Λυπάμαι τώρα, μήπως είναι αυτό κανένα δείγμα ότι πρέπει και εμείς να κάτσουμε παραπάνω. Να μην φύγουμε. Δεν έχουν τώρα για να παίρνουν τους καλοκαιρινούς αυτούς που παίρνουν. Τα δοκιμαστικά που κάνανε. Ναι, κάνε λίγο κάτι με το ακουστικό σου κάπως στο αυτό. Α, έβαλα το. Έβαζες κάτι. Έβαλα δάχτυλο σου. Μάλιστα. Δεν μου λες, εχθές είδα σε γνωστό μαγαζί της Σταυρούπολης, το Νασκητά. Να, εθεάφη. Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός, εσύ να παρακαλάς, φίλε, να παρακαλάς να μην κερδίζεις το στοίχημα ο Λευτέρης. Γιατί άμα κέρδιζε,
Θα σε κάναμε ένα χουνέρι. Αμα κέρδισε. Θα ερχότανε Πέμπτη εκεί με ένα σκύλο, με το σκύλο και αυτά. Εντάξει, ευτυχώς. Θα φώναζε για να φωτιάζει παφούλια και εγώ για να γκρεμίζαμε το στούντιο, να ξέρεις. Πέντε άτομα. Ευτυχώς, δηλαδή. Καλά, εντάξει. Δηλαδή ο Λευτέρης, ο σκύλος και εμείς οι τρεις που είμαστε την άλλη φορά και ξέρεις τι θα γινόταν. Τίποτα, δεν κάπα. Τίποτα, να σε πω μετά. Δεν θα ξαναδούλευες μετά. Κοίταξε. Δεν θα διαλυόταν και ο σταθμός. Όχι, όχι. Δεν θα υπήρχε σταθμός. Θα σου πω, καλοκαίρι θα δούλευα. Γιατί το καλοκαίρι πρέπει να καλύψουμε και κανέναν. Από Σεπτέμβριο θα μου λέγανε αγοράκι μου, γύρισες, γύρισαν όλοι. Ας το καλύτερα μην έρθεις. Ναι, τώρα εδώ τι είναι να φύγουμε. Έχει τον τσατσαρός και βάλει τι έγινε, πού πήγε το στούντιο, τι έγινε εκείνα. Έτσι κι αλλιώς το στούντιο γκρεμίζεται γιατί θα υπάρξουν αλλαγές από Σεπτέμβριο εδώ στο λόγο. Θα το κάνουμε μια και καλή εκεί πέρα. Ναι, πάμε για ανακαίνιση. Ανοδομό, πόσο έχουν και χορηγό τον έχουμε. Παίρνουμε και εμείς έγλια. Δηλαδή μου έρχεται ώρες ώρες, επειδή δεν έχουμε κανένα χορηγό, να αρχίζω να λέω των αλωνών. Χαίρομαι, κάθομαι, ακούω. Άκουγα πριν την επανάληψη τον παρατηρητή. Άκουγα τον Συρίγο να λέει και την Αποστολία να λένε χορηγούς και έλεγα τι ωραία άρεση, τι ωραία τα παιδιά έχουν χορηγούς και τους λένε. Αρχίζω να λέω και εγώ τον αλωνό, δεν πήρα. Από λίγο. Από λίγο. Αντί να ζητάτε τραγούδια, αντί να ζητάτε το οτιδήποτε, να ζητάτε χορηγούς, να τους λέμε. Δεν πειράζει, όλη μια ομάδα είμαστε. Όλοι έτσι κι αλλιώς δουλεύουν για το κοινό καλό. Γιατί και που βάζουμε τραγούδια που ζητάμε, τα βάζεις. Τα βάζω. Από τρεις μέρες τα βάζεις. Δεν πειράζει, τα βάζω. Η χορηγή. Να περιμένεις το Λευτέρη σήμερα, αφού είπε έτσι, να παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Καλά, εννοείται. Δεν το. Ήδη ο κόσμος έχει κυκλώσει το over 10.30. Στις... Λοιπόν, για να προαναγγείλουμε την παρουσία μας ξανά, για αυτό που κάναμε, 8 παρατέταρτο όλοι συντονισμένοι. Μάλιστα. Θα βγει ο ποντιακός ύμνος του Μπάμπη Βατμανίδη. Οπα. Έχουμε βγάλει ποντιακό ύμνο για να μην λένε ότι βγάζει τους ακροατές και δεν βγάζει το τέτοιο. Απάντηση στο Φωτιάδη. Ποιο? Που έβγαλε για τον εαυτό του. Α, σε απάντηση ναι. Ήθελαν, μετά θα βγει του Φωτιάδη. Θα βγει και ποντιακός ύμνος του Φωτιάδη στο τέλος τα καλύτερα. Μάλιστα. Σήμερα βγαίνει ο ποντιακός ύμνος του 8 παρατέταρτο, άμα αν έχω γωνία. Παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση. Τι άλλο αυτό. Πώς κάνουν τώρα τις μόδες, δεν είναι στα YouTube που λένε τα μετράμε αντίστροφα. Έτσι, πρεμιέρα. Ας πούμε θα βγει το νέο βίντεο κλιπ. Ναι. Και τέτοια να έτσι. Έτσι, πρεμιέρα. Clip-up, πώς λέγονται και αυτά που κάνουν στα story. Σου, τα ξέρεις όλα, έχεις γίνει να πούμε. Μάθαμε εκεί τι κάνουμε. Technology freak έχεις γίνει να πούμε. Ναι, technology freak, δεν ξέρουμε τίποτα. Μέχρι το 14 δεν είχα κινητό με... Με κουμπάκι, ήταν... με οθόνες, ναι, μάλιστα. Ναι, κάπου, χαϊδευτικό, ένας με είπε έτσι, χαϊδευτικό κινητό που χαϊδεύτηκε. Μέχρι τότε δεν είχα και τώρα... Έτσι, έγινε, τα λέμε, φίλια, φίλια, καλημέρα. Ωπα, έτσι, δώσε ενέργεια, δώσε... Άγω τώρα, λέει, πάλι κουρινιά, καλά θα κρινιάξουμε, Δευτέρα είναι δυνατόν. Αγιά, βγούμε μετά, τι καλά, τι ωραία είναι Δευτερούλα. Καταλαβαίνουνε καλώς. Ξεχάσαμε τώρα. Ο Κυριάκος πήγε στην... Μετά τα όσα συνέβησαν, τώρα δεν ξέρω κανένα πόσο είναι τυχαίο. Πήγε στην Τίνο μέσα σε μια εβδομάδα... Την πρώτη εβδομάδα διακυβέρνησης. Κάτσε λίγο να πάμε εκεί να φουλάξουμε τα νότα μας, γιατί δεν μας τα βλέπω καλά. Ήταν δύσκολη εβδομάδα. Με το που ξεκίνησε, πέσανε στα βαθιά η νέα κυβέρνηση. Η Χαλκιδική επουλώνει τις πληγές της. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια μίνι αυτοψία. Ποιος Ρόιτερ, εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουμε και αποτιμούμε πραγματικά την κατάσταση. Πολλά τα προβλήματα. Όντως, το είπα εγώ, τελείωσε ρε παιδί μου και κανένας άλλος δεν πήγε. Ο κόσμος πήγε, βρήκε εκεί περιουσίες, βρήκε σπίτια. Αυτό που με έκανε εντύπωση ότι σε πολλά σπίτια πήγα, είχα την ευκαιρία να πάω λίγο εκεί στο δεύτερο πόδι, λίγο πριν το Μαρμαρά, η περιοχή Ελιά, όπου μέσα στα στενά είχε πολλά οικόπεδα με εκκλησάκια. Προφανώς είναι κάποια έτσι περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα θεοσεβούμενη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί κανείς να έχει κάνει εκκλησάκι για να πάρει ρεύμα και να νομιμοποιήσει το οικόπεδό του. Αυτά δεν ισχύουνε. Και όμως αυτά τα οικόπεδα ή το άθικτα. Κάποια άλλα, ας πούμε, όπως τον φίλο μου τον Άθεον, έπεσε πάνω στα κεραμίδια, πέσανε τα δέντρα. Ας προσέχανε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Εγώ είμαι, μιλάω. Ναι, όχι, δεν μιλάω άλλο, δεν μιλάω σε άλλον. Μιλάω μόνο σε εσένα αποκλειστικά. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως.
περιμένουμε, έχουμε την αντίστροφη μέτρηση για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε και φιλικό κιόλας. Αλλά σκαλώνουν οι μέρες, δεν περνάνε γρήγορα. Δεν περνάνε. Σε προβληματίζει καθόλου, γιατί εδώ διακρίνω ένα κλίμα έτσι προβληματισμού όσον αφορά την ομάδα του Άρεως. Ο κόσμος είναι πάντα προβληματισμένος. Ο κόσμος και καλά να δει κάτι, πάλι θα βρει κάτι στραβό. Οι ομάδες οι ελληνικές πρέπει να είναι έτοιμες τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, όχι τώρα. Και αυτό και είναι λίγο άσχημο που παίζουν τόσο νωρίς μερικές ομάδες. Γιατί είδα και τον Ατρόμητο με την Nottingham Forest που ήταν τραγικός. Πόσο έφαγε, 3-4, πόσο έφαγε. 0-3. Βέβαια είδα λίγα στιγμιότυπα, δεν το είδα όλο το παιχνίδι, αλλά καμιά ελληνική ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη αυτή την περίοδο. Αν ήταν έτοιμη σε αυτή την περίοδο, κλάφτα χαράλαμε μετά στο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά από την άλλη καλείται να είναι και λίγο έτοιμη, γιατί έχεις Ευρώπη, δεν γίνεται, διαλέγεση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έτοιμη θα είναι η αντίπαλη, όχι μόνο για τον Άρη, για τους υπόλοιπους μιλάω, γενικά μιλάω. Νομίζω ότι... Για τον Άρη νομίζω ότι θα προκριθεί από την κυπριακή ομάδα και μάλιστα προβλέπω ότι θα προκριθεί και με δύο νίκες. Με και στο Καρυλάου και στην Κύπρο. Μέσα, έξω να τελειώνουμε. Όχι ότι λέμε σωστά θα είναι και πιο έτοιμοι. Ναι. Επιπροσθέτως, πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση. Ούτε η Κύπρη θα είναι έτοιμη, πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω, δεν πιστεύω να ψυχοπλακώθηκε εσύ την Παρασκευή, γιατί δεσποινής που έχεις δίπλα σου ψυχοπλακώθηκε που είπα μας σβήσει ο ήλιος για μια μέρα τη θα γίνει. Ναι, σου λέει τώρα εδώ τι να γίνει, το σκέφτηκε, έθεσες προβληματισμό. Εγώ είμαι λίγο, αυτό δεν κατάλαβες, πετάω αετό. Αλλά να μην στεναχωριέται να την πεις, γιατί θα τις το μεταβιβάσω. Οι επιστήμονες λένε ότι ο ήλιος θα σβήσει σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια, οπότε δεν τρέχουμε. Α, ησυχία έχουμε, εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Γιατί το είχα να άφω, ναι. Όσον αφορά για αυτές τις κυρίες της πρωινής ζώνης, είπες μερικές, που δεν ξέρω βέβαια και τι μισθό παίρνουν αυτές. Εντάξει, τώρα τι μας νοιάζει τι μισθό, μακάρι να πληρώνονται αυτό να αυτές οι κυρίες οι πιο πολλές. Δεν ξέρουμε ούτε την προπαίδεια. Εντάξει, δεν γνωρίζω αλλά να φτάνει. Τα χρήματα που παίρνουν, δεν ξέρω, δεν πρέπει να ανταποκρίνονται στις γνώσεις και σε αυτό που προσφέρουν. Δεν ξέρω, κυρία Καινούριο. Η κυρία Καινούριο είναι της Παντίου, παρακαλώ. Ναι. Απόφοιτη. Είναι του τμήματος επικοινωνίας στα ΕΜΕ. Και γιατί δεν πήγε να ασχοληθεί με το αντικείμενό της. Ασχολείται, είναι στην τηλεόραση. Καλά, δεν νομίζω τώρα να παίρνει κανείς τηλέφωνο. Δηλαδή, αν θα παίρνει τηλέφωνο στην Καινούργια, της έλεγες 5-5, πόσο κάνουν. Όχι, εγώ με την κυρία Καινούργιο, αν δεν θα μιλούσα ποτέ. Γιατί? Γιατί και η ίδια να μην μιλούσε θα την έκανα να μείνει κατευθείαν. Γιατί σου έκανε καινούργιο. Γιατί δεν μπορώ εγώ που ασχολούμαι με τον Σάκη Ρουβάνα να ασχοληθώ με την κυρία Καινούργιο. Άλλο αυτό. Ούτε με την κυρία Μενεγάκη, ούτε με αυτά όλα τα απόλυτα μηδενικά της πρωινής ζώνης. Να την προπαίδεια, βγήκε η δημιουργική λογιστική. Εντάξει, μην πιάνετε το Σάκη στο στόμα σας. Αυτό είναι το διακύβευμα. Επομένως, πού να περισσέψουν χρήματα για τους υπόλοιπους όταν τα έχουν μαγκώσει όλα αυτά τα απόλυτα μηδενικά. Μάλιστα. Που δεν προσφέρουν τίποτα από θέλω τώρα να εκφράζεις έτσι στους συναδελφούς. Ενώ εγώ, ας το αφήσουμε, ας μιλήσουμε για μένα. Εγώ ξέρω την προπαίδεια, ρώτα μου ό,τι θέλεις. Λοιπόν, όχι. Εντάξει. Αυτό είναι συγκεκριμένα γιατί βγάζω ένα. Αυτές εδώ με κάθονται στο στομάχι αυτές τις πρωινές ζώνες. Μια χαρά ωραίες. Γιατί ωραίες δεσποινίδες, ωραίες παρουσίες, δροσερές, πρωινές. Ωραίες μπορεί να είναι, αλλά εντάξει τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, ας μην μιλήσουμε για συναδέλφους. Αυτό το στριπτή στο γυναικείο το απεχθάνω, με ξέρεις. Δεν μπορώ, με γυρίζει το μάτι όταν βλέπω. Μέχρι ξέρεις να βγαίνουν έξω και στην τηλεόραση με τη φούστα να είναι μέχρι τον αφαλό. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Εντάξει. Πιο σεμνές παρουσίες. Σεμνές. Εδώ θα φέρουμε, θα επαναφέρουμε τη σεμνότητα και την ταπεινότητα. Με ποδιές θα βγαίνουν. Λοιπόν, από καλή συνέχεια. Έγινε φιλιά, τσάω. Ένα καταιγιστικό τηλεφώνημα του φίλου μας του Κλεωμένη. Με βάλε τα πράγματα. Ρωτήστε μου ό,τι θέλετε για την προπαίδεια. Θα σας τα απαντήσουμε όλα. 6-7, τα αγαπημένο μου. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Αρχίζουν και φορτώνουν, οπότε καταλαβαίνουμε ποιοι μπορεί να είναι. Ποιος, καλημέρα.
Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα και εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς. Καιρό έχουμε να τα πούμε. τώρα ξέρεις, θα ακολουθήσει. Τελείωσε η εκπομπή. Σας ακούω σχεδόν κάθε μέρα, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο. Μαστρέλανε ο Κλεωμένης, είναι ο μοναδικός έτσι. Άντρας που δεν γουστάρει να βλέπει καινούριο και μενεγάκι. ναι. Και εντάξει, δεν ξέρω την προπαίδεια. Γιατί και με τις, όχι, και με τις μπλούζες μέχρι τον αφαλό δεν θέλει. Μπαμπίνο, λες... Άραγε, λες παίζουν τίποτα δική μας στο τελικό του Κοπα Αφρικα. Είναι δυνατό ρε μπάμπι, δεν ξέρεις ποιοι παίζουν. Ποιοι παίζουν, για ρίχτο. Ο Μεριά και ο Σισε. Α, έτσι, παντού ρυθρόλευκη. Και μάλιστα, ναι, είναι παίκτες του θρύλου μας. Ναι. Και μάλιστα είναι διακριθέντες και βασικότατες στις ομάδες τους. Και ετοιμάζονται να πουληθούν, ας πούμε, στην Νότιχαμ Φόρεστ. Φυσικά έφεξε στο Λεοντόκαρδο, το μεγαλόκαρδο τον πρόεδρο, που θα τους μοσχοπουλήσει, έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Τώρα θα σε ψάχνει ο κόσμος, θα ρωτάει πού ήσουν χαμένος, δεν βγήκες, δεν. Δουλειά πολύ. Εντάξει, πιο πολύ. Τι να πεις το καλοκαίρι, ρε φίλε. Σωστό και αυτό. Τι να πεις το καλοκαίρι. Μάλιστα. Έχουμε φέτος κάνει. Τώρα θα νομίζουν ότι δεν έβγαινα λόγω του ότι χάσαμε. Δύο χρόνια το πρωτάθλημα. Εγώ να τους ενημερώσω ότι το επόμενο πρωτάθλημα που θα πάρει η πόλη μας θα είναι μετά το 56. 56-58 δεν θα ζούμε φυσικά. Δύσκολα να ζούμε μέχρι τότε. Ό,τι ζήσαμε, ζήσαμε δηλαδή. Ό,τι ζήσαμε, ζήσαμε. Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. σε θέλω για καλοκαιρινή εκπομπή εδώ. Ναι, πριν το πρωτάθλημα. Πριν το πρωτάθλημα, οπωσδήποτε, ναι. Να μην τα βάλουμε λίγο φωτιά. Να μην γυρίσει λίγο φωσφαγή. Κοίταξε, τώρα στο καινούριο το πρωτάθλημα με τις μέχρι τώρα μεταγραφές, εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε φυσικά το αδιαθολινί και το φαβόρι, θα είμαστε πρώτοι σίγουρα. Δεύτερο βλέπω φίλε τον Άρη. Τον Άρη λες, μάλιστα, πού το στηρίζεις αυτό? Θα πέσει πολύ ξύλο, θα πέσεις μέσα στο χάριλο, δεν θα περάσει κανένας. Μάλιστα, ο Άρης δεύτερος, πάω κάτι. Τρίτη βλέπω την ΑΕΚ. Ναι. Και μετά βλέπω να παλεύει ο Ατρόμητος με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ, κάπως, μάλιστα, πέμπτο έκτο δηλαδή, μπορεί και εκτός Ευρώπης. Ναι ρε φίλε, μέχρι τώρα μεταγραφές. Να φανταστείς, βασικός και αναντικατάστατος είναι ο Κάτσι. Είναι ο Κάτσι. Υπολογίζεται. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι στα αμυντικά χαφ πάσχει ο ΠΑΟΚ. Ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ στις μεταγραφές, δηλαδή ούτε στον Αριστοτέλη εδώ στην Καλαμαριά δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ναι ρε φίλε. Έτσι βλέπεις δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ τελείωσε, ξεφούσκωσε. Με τις μέχρι τώρα μεταγραφές μιλάμε. Μάλιστα. Δηλαδή... Τώρα μπορεί σε μια εβδομάδα να τρελαθεί ο πρόεδρος και να τα χώσει χοντρά. Να χώσει. Εντάξει, δηλαδή με ένα-δυο παίχτες ξαφνικά θα έχει κάνει μεταγραφάρες και με δυο χαφ καλά και με ένα αριστερό μπακ καλό θα μας δυσκολέψει. Άρα σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος και δεν θέλει πολλές προσθήκες. Τι δεν είναι έτοιμος. Παιχταράδες μιλάμε. Εντάξει. Με δύο χαφ, αν είναι να σωθεί η χρονιά, φαντάζομαι θα. Με δύο πολύ καλά χαφ. Μάλιστα. Όχι αυτό το Παολίνο, όπως τον λένε τώρα, που τον πήραν μυρωδιά τον Πάο και θέλουν να τον μοσχοπουλήσουν. Αυτός και να έρθει τίποτα δεν θα κάνει. Μάλιστα. Κάντε να παίξω κάτσε δηλαδή. Ίσως επειδή εδώ μας ακούνε εννοείται μέσα στη ΣΠΑΕ, μπορεί να ακούσουν μετά το δικό σου τηλεφώνημα. Την καθοριστική παρέμβαση, μπορεί να σε ακούσουν και από αύριο να έχουμε μεταγραφή, να ξέρεις. Μάλιστα. Μετά το περσινό El Mago Fetfadzidis, θέλω και πρόβλεψη, ας μην την κάνεις, για το φετινό που λένε του Ολυμπιακού, που θα διαπρέψει. Το φετινό που λένε του Ολυμπιακού, ποιο θα είναι, να πω, εγώ πιστεύω αυτός ο Σουντανί θα βγάλει μάτια. Μάλιστα, ωραία, βρήκαμε ποιος θα φύγει πρώτος το Σεπτέμβρη. Και όχι πολλές χειραψίες με τον νέο πρωθυπουργό, είδες. Εντάξει ρε φίλε, ο μπαμπάς του ήταν διετέλεση, ο μπαμπάς του Μαρινάκη, που φαίνεται 2 τετραετίες. Όχι, δεν το λέω για αυτό, σε παρακαλώ τώρα. Εννοώ για τον καημένο τον Φορτούνη. Εντάξει, το φάγαν το φορτίο. Αυτό σου λέει. Να είναι καλά το παλικάρι να γυρίσει εκεί Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Εκεί που θα χρειαστεί, εκεί που θα καίει η μπάλα. Εκεί που θα χρειαστεί δηλαδή τα τελευταία μάτς και να μπει δυνατά στα play-off. Μάλιστα, ωραία. Έγινε Χριστόφορε, ευχαριστούμε. Τα λέμε. Σε φιλούμε. Τσάο. Μεγάλη παρουσία εδώ στη δρομή. Ο Χριστόφορος, ο παδός του Ολυμπιακού, φροντίζει έτσι να
την ανάβιο λίγο τα αίματα, γιατί είπαμε το πρωινό μας σήμερα την έχει την τη δροσά του. Είμαστε μια χαρά. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον 596 που λέει: ο Λάτσης έκανε σύμβουλό του υφυπουργό. Δεν τον έκανε ο Λάτσης, επιλέχθηκε προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος διετέλεσε ως σύμβουλος εταιρείας συμφερόντων του Λάτση. Εντελώς συμπτωματικά και τυχαία. Εσύ λέει, γιατί δεν μπορείς να κάνεις υφυπουργό τον σύμβουλό σου, τον Παφούλια? Όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε? Καλημέρα. Όντως, όλοι οι άνθρωποι έχουμε το δικαίωμα του εκλέγεν, το εκλέγεν και του εκλέγεσθε. Και του αναδείχθεσθε ενδεχομένως. Θα μπορούσε να γίνει ίσως ιερατικός σύμβουλος ή ιερατικός ιεροδιδάσκαλος, όπως προτίθεται πλέον η νέα υπουργός. Παιδείας να βάλει, ας πούμε, ιεροδιδασκάλους. Σου λέει τώρα πού να διορίζουμε δασκάλους καθηγητές. Ας την προπαίδεια την ξέρουμε κιόλας, δεν χρειάζεται να βάζουμε και μαθηματικούς. Ας βάλουμε έναν ιεροδιδάσκαλο, ρε παιδί μου. Να βοηθήσει Παναγιά. Κάπως έτσι πηγαίνει η κατάσταση. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Άλλος ένας Χριστόφορος ήτανε, αυτός τον λέγανε Κολόμβο. Είπες δεν θα ξαναπάρει σιγουίν. Άσε τώρα, με νευρίασε. Αυτός ήτανε και καλά Ντεμεκ καπετάνιος. Ξεκίνησε για να ακολουθήσει τα χνάρια του Μαρκοπόλο να πάει στην Κίνα. Ναι. Και αντί να πάει στην Κίνα πήγε στην Μπραχάμες. Μάλιστα, πολύ καλό. Αλλά να σου πω και το άλλο. Όταν ποντάρω σε μια ομάδα που έχει παίχτη της Λίβερπουλ, το Μανέ, είναι δυνατόν να κερδίσω στοίχημα? Με γκατέμιασε το Λιβερπουλάκι σου. Έχασα 2 χιλιάρικα. Αλλά δεν θα ερχόμουν Θεσσαλονίκη με τη Φανιτέ. Δεν θα ερχόσουν. Θα το έκανα ρίχτο. Ηλία ρίχτο το σου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Να πάμε. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Ναι, καλημέρα. Δεν μου λες. Ο Φετφατζίδης πήγε στον Άρη τώρα. Ναι. Πήγε. Γι' αυτό θα βγει δεύτερος ο Άρης, mm-hmm. πρώτος ο Ολυμπιακός, ο Ελμάγκουαρ, γι' αυτό πήρε τηλέφωνο. Ήταν στον άνοικε ως δανεικός, νομίζω, ή ελεύθερος, όχι ως δανεικός, ελεύθερος έμεινε από τον Ολυμπιακό. Αυτοί δεν έχουν δανεικούς και ελεύθερους, ίδια ομάδα είναι, δεν έχουν τέτοιο. Έμεινε ελεύθερος, έκανε συμβόλαιο 6 μηνών. Δεν μπόρεσε να βρει μια δεύτερη ομάδα να παίξουν. Εντάξει, θα πάρουν παιχνίδια στα πόδια του. Είναι καλύτερη, δεν υιοθετούμε σε καμία περίπτωση. Απογοητεύτηκε πάντως ο Χριστόφορος. Από τότε έχει να πάρει που πήγε ο Φετφαντζής στον Άρη. Ισχύει. Το έχω παρατηρήσει δηλαδή. Από τότε δεν βγήκε. Εντάξει, να, αφού δεν θα πέσουμε κιόλα. Ναι. Δεν πειράζει. Αφού δεν θα πέσουμε. Σου λέει με κάτσε, ρε παιδί μου, με κάτσε, χαφ. Ναι, με κάτσε, αυτά τι είναι. Εντάξει. Δεν έχουμε. Πού να πάμε για πρωτάθλημα, δεν έχουμε. Έφυγε και ο Κυρκύρ, δεν έχουμε υπεύθυνο τύπου. Ωπα ρε, γκραγκρου, γκραγκρου. Τηγανίζει ο Ντόναλτ. Όχι ο Ντόναλτ, που είναι ο Φωτιάδη. Γι' αυτό. Άντε, κλείσε να πάμε στο Ρουβά. Ακού, μόνο ο Σάκης Ρουβάς παρουσιαστή. Ο καλύτερο παρουσιαστή που έχει παρουσιάσει. Έτσι. Εκεί με τα φτενόμεσα τα. Ναι, έχει κάνει τα X-Factor, τα κάκια και αυτά. Βέβαια, εννοείται. Αισθάνομαι. Ναι, έτσι. Φιλιά, wow, πάμε. I feel fine. Λοιπόν, κύριε Σεκίνα, ζητήσω συγγνώμη στη γραμμούλα, γιατί πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Ξεπεράσαμε λίγο τις 6:30. Έτσι, δυνατή, excited Δευτέρα. Εδώ είμαστε, μείνετε συντονισμένοι. Το party ανάβει. I love you. Δεν ξέρουμε τα λόγια δηλαδή, αλλά ναι. Κομμάτι αερόμπικη. Είναι ό,τι πρέπει για το πρωινό μας ξύπνημα. The Pointer Sisters. Τρέχουμε πάνω κάτω στα FM, κυρίες και κύριοι. Λίπερο 107,4. Λόγω επειδή επιστρέψαμε μετά την μικρή μας ανάπαυλα, 6:42 πρώτα λεπτά, στην καινούργια μας βδομαδούλα. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και πληθαίνει την παρεούλα. Αποχαιρετούμε τον κόσμο που μεταβαίνει ενδεχομένως στον τόπο ανάπαυλα, στον τόπο ξεκούρασής του. Σιγά σιγά οι άδειες αρχίζουν και φουντώνουνε. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στη σελίδουλα μας, στα διαδίκτυα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας όλη τη διάρκεια της εκπομπούλας. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Δεν μας περίμενε εδώ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Μετά τον δρόμο της Ευρώπης, τον Κλεωμένη και τον ακροατή Χριστόφορο, που
ο Χέμπερα προσκλητήριο ακροατών θα είχαμε κάνει. Ναι. 4 μήνες το δούλευε, έκανε ασκήσεις θάρρους ο Χριστόφορος, ο φίλος, για να βγει. Χριστόφορε, έμαθα ότι πήγες και η ΕΚ ετοιμολογίας. Άσε που πρόδωσες και το κόμμα σου και βγήκες και υποστήριξες τώρα το Μαρινάκι. Μέχρι και το Βαξεβάνι μπορεί να βρίζεις. Δεν ξέρω πόσο πιο χαμηλά μπορείς να πέσεις. Μπάμπη, καταρχήν άκουσα ότι θα κάνεις και εκπομπές 7 η ώρα. Σε κάποια φάση, νομίζω την επόμενη εβδομάδα. Όχι, όχι, όχι. Μέχρι και 2 Αυγούστου, Μπάμπη, θα ξεκινάς 6 και 2 Αυγούστου, μάλιστα, ημέρα Παρασκευή, θα ξεκινήσεις και 5 η ώρα. Και γιατί θα είναι πανηγυρική θα είναι εκείνη η ημέρα. Σωστό και αυτό. Όχι ότι είναι η τελευταία ημέρα εργασίας, αλλά επειδή και την προηγούμενη. Εδώ να φανταστείς. Είναι ο επαναληπτικός στην Κύπρο. Είναι ο επαναληπτικός. Εμείς θα είμαστε εδώ, βέβαια, βέβαια, εννοείται. Να φανταστείς πόσο πρωινοί είμαστε. Μας βάλανε να παίξουμε στον Εστόριο 3 η ώρα το μεσημέρι. Γιατί εκτιμήσανε το ότι είμαστε ιδιαίτερα πρωινοί τύποι. Και σου λέει, τι τώρα για βράδυ, το να παίζεις λαϊκά και μπουζούκια δεν είναι για τις 12 η ώρα. Μην το βλέπεις έτσι. Μην το βλέπεις έτσι. Δες ότι εσύ είσαι η φίρμα και κλείνεις το πρόγραμμα, δηλαδή είναι από την άλλη της μέρα. Είμαστε έτσι. Headliner, θα το δω έτσι. Είναι headliner της Παρασκευής. Μπράβο, μπράβο. Έτσι πρέπει. Την περιμένω πώς και πώς αυτή τη μέρα. 3 η ώρα το μεσημέρι, ουισκάκι και βαθύς δαλκάς. Και αυτά τα χαζά που βγήκε ο Φούρναρης και είπε, δίθεν ότι θα πει ποντιακό τραγούδι, ένας είναι ο στιχουργός αυτής της εκπομπής, ο Παύλος, και προτείνω να γράψει ένα τραγούδι για το Φωτιάδη, γιατί εγώ δεν μπορώ, θα το κάψω, δεν είναι για να σκέφτομαι τώρα τέτοια ώρα. Ο Παύλος που το έχει τώρα εύκολο. Έτσι. Στίχους σε κάποιο δίσκο τραγούδι, σε κάποιο δεκαετίας έτσι, τα 80's, το survival, σε κάποια τέτοια μουσική και εσύ θα το εκτελέσεις. Μάλιστα. Κανονικά ότι θα το εκτελέσω είναι το μόνο σίγουρο. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Να με χαίρεστε και να σας χαίρομαι. Τι, έχεις γενέθλια? Σήμερα. Α, γόρι μου, χρόνια πολλά. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο, να σε χαιρόμαστε. Σαν άρθρο νιώθω. Δυνατός και στεντόριος, εύχομαι. Ναι. Και πάντα με τον τόνο, τον αισιόδοξο με τον οποίο συνομιλούμε. Πάντα, αισιοδοξία. Να είσαι και στην ζωή σου. Που πιστεύω ότι είσαι. Και το κεφάλι ψηλά. Έτσι. Ορίστε. Και πιστεύω ότι είσαι και στη ζωή σου έτσι ακριβώς. Αυτό που μας μεταδίδεις από... Ναι, ναι, Μπάμπη, έτσι είμαι. Έτσι. Από τηλέφωνο. Προσπαθώ τουλάχιστον. Προσπαθώ. Μάλιστα. Τα 44 εσύ. Γι' αυτό σε είπα, σαν άρθρο. Σαν άρθρο. Μήπως, ναι, αλλά εδώ εν προκειμένου δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο διακανονισμό και να πέσουν τα χρόνια. Δεν γίνεται. Ο μόνος διακανονισμός που μπορώ να κάνω τον μπαλκόνι είναι ελεύθερο, ορίστε να πιούμε καφέ. Και αυτό δεν είναι κανονισμός, είναι προσφορά. Γενέθλια στη δουλειά. Εντάξει, έχω κάνει και γενέθλια στο νοσοκομείο το 2013. Μου φέρανε τούρτα. Οπότε δουλειά. Μακάρι να μπορούμε να κάνουμε γενέθλια στη δουλειά τότε. Όχι, το λέω γιατί ήταν που είχαν πιάσει πόνη τη Βιβί, γιατί αύριο έχει χρήσα γενέθλια. Α, οπότε, για καλό σκοπό, εντάξει τότε. Για καλό, ναι, 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 ναι. Το φεστιβάλ είναι δίμα. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Και χθες είχε φευγάτος. Ναι, μα το πουλάγι μου, πού εξαφανίστηκε αυτή η ψυχούλα. Κάποια στιγμή θα τον τσακώσω, χθες ήταν η μέρα γενεθλίων, οπότε δεν ήθελα περαιτέρω να τον ενοχλήσω. Τον έγραψα μόνο εκεί και τα λοιπά. Θα εμφανιστεί, φαντάζομαι. Να είναι μετά... καιρός και δυνατός. Στην πρώτη ήταν του ΠΑΟΚ. Ξέρω ότι μας ακούει τώρα. Ναι. Θα αρχίσει σιγά σιγά. Θα αρχίσουμε τώρα. Εντάξει. Έτσι, έτσι. Καλή εβδομάδα. Για την Παρασκευή εννοείται ότι σε έκανα πλάκα. Έτσι, ναι, καλά, ναι, εννοείται. Ένα μπράβο το ύφος μου, το ξέρεις ακόμα και το γραπτό να πούμε. Φαίνεται πόσο βλαμμένος. Έτσι. Έγινε. Εννοείται. Καλημέρα, καλή φιλιά, πολύ χρόνο. Να σε χαιρόμαστε. Τσαο, τσαο, τσαο. Να κάνουμε γενέθλιες δουλειές ή να κάνουμε γενέθλιες στα νοσοκομεία δια καλούς σκοπούς. Να περιμένουμε την έλευση του ή της διαδόχου. Επίσης μια πολύ καλή περίπτωση. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Ράπνατος, δευτερολογεί. Τα έχεις μας εμένα. Σπάνια δευτερολογώ, αλλά θύχτηκα, φίλε, θύχτηκα. Δηλαδή, εγώ ποτέ μου δεν πρόδωσα το κόμμα μου. Από τα 18 ψηφίζω το ιστορικότερο κόμμα της Ελλάδας και θα σταματήσω να το ψηφίζω μόνο το θα πεθάνω. Και αυτό είναι το ΚΚΕ. Έτσι, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει πρέπει να ψηφίσω
ακόμα για την ομάδα μου. Και όσο για το Μαρινάκι, χαβαλέ κάνουμε. Ναι, καλά, εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Πάνω απ' όλα, κάπου με τον Κοκάλι. Και τον μπαμπά του Κοκάλι. Κατάλαβες, βέβαια, που ήταν. Βέβαια. Δεν ξέρω αν είδες τι πάθανε τα παιδιά εκεί του κόμματος. Για πού μιλάς? 40 μέρη της ΚΝΕ πήγαν στο νοσοκομείο με γαστρεντερίτιδα. Δεν έχω. Στο Καρπενής είχαν ένα περιληστικό διήμερο και 40 άτομα, δεν ξέρω αν ήταν τώρα τίποτα Αμερικάνοι, δηλητηριάσαν τα νερά και τα λοιπά. Μήπως τίποτα σαν την Τζέσεκα, λέω εγώ, είχε και τίποτα τον ίδιο. Να βγει ο φίλος μου ο Παοξής και να ανακαλέσει. Ναι, μάλιστα. Μπορεί να μας πει ότι θέλει για τον Ολυμπιακό, για το κόμμα μας τίποτα. Έτσι, δεν σηκώνουμε κουβέντα. Δεν σηκώνουμε κουβέντα για το ΚΚ. Έτσι. Επιβεβαιώνω. Καλημέρα. Φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, παπί. Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις? Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, από τις 6 προσπαθώ να σε πάρω, κάτι συμβαίνει με τις γραμμές σήμερα. Πολύ κόσμο και δεν είναι και ο Λευτέρης. Τι γίνεται, ρε παιδί? Άκου, πρώτος δεν βγήκε. Βγήκε. Άκου, πήρα να ευχαριστήσω. Μίλησα χθες με τη Χριστίνα μέσω site στη Μάλτα που έχει, σχηματικό. Και μου λέει, έδινε το Λευτέρη 25210 πρώτο τηλέφωνο. Λέω, Χριστίνα, σίγουρα δεν έχω λεφτά, τη λέω. Μου λέει, είναι σίγουρο και πήρα να την ευχαριστήσω. Βγήκε. Στο 2-5 το πρόλαβα εγώ στον οπάτο. Και πέφτε συνεχώς όμως όσο περνούσαν οι... Όσο περνώ, καλά, όσο περνώ, διαλύθηκε ένα 35 έφτασε. Δηλαδή είχε διαλυθεί, εγώ το πρόλαβα και θα επιμένω κι εγώ για τον κύριο Μπάμπη να μας εξηγήσει γιατί τόσα γκολ στο Τυρόλο. Στο Τυρόλο, Τυρόλο, Αράου παίζανε εγώ... σε αυτό το... Γενικά το Αράου δεν είναι, θυμίζει λίγο Μπέο λίγο το Αράου. Ο πρόεδρος κάτι δεν μου τα λέει καλά εκεί πέρα. Μήπως το προσεγγίσε καμία ομάδα εδώ από την χώρα μας για συγχώνευση? Βγήκε το παιχνίδι, συν 7, 4-6 το παίξαμε εμείς. Συν 7 βγήκε το παιχνίδι. Πώς και είσαι τόσο νωρίς σήμερα έτσι εδώ και σε ακούω? Σήμερα, δυνατό. Σήμερα άκουσα μέχρι και το, πώς το λένε, τη μαγνητοσκόπηση που έχετε από 5,5 ώρα άκουγα και μαγνητοσκοπήσεις και τέτοια. Μάλιστα. Την προηγούμενη εκπομπή είμαι πολύ δυνατός σήμερα. Επανήλθα στην κανονική μου ζωή. Έτσι. Λοιπόν, όσο για τον ύμνο, όσο για τον ύμνο που θα βγει για σένα, θα ψηφιστεί ανάμεσα σε εσένα και στον Φωτιάδη, δίκαια πράγματα. Καλά, τσάλες. Θα έχουμε τσάλες και εκεί, εννοείται. Θα γίνει ψηφοφορία κανονικά, χαρτάκι, ψήφους, όλα. Όλα, είμαστε αδιάβλητες διαδικασίες. Αδιάβλητες, θέλω λόγο επειδή. Έτσι, ο λαός πάντα μιλάει, ο λαός. Κλείνω γιατί ακούω ένα τούτου, πρέπει να είναι ο Λευτέρης, κάτι ακούω. Έγινε, φιλιά, καλημέρα. 2-3-1-0-2-8-3-8 για τηλέφωνα επικοινωνίας, FM και νό, μηνυματάκια, αποστολή στο 545-26 και λόγο επειδή... Στα διαδίκτυα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Μια ημέρα δεν παίξαμε τζόκερ και εκεί βγήκε νικητής. Ένας και μόνο 5,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι. Μας παραμόνευα στην... Ξεχάστηκα εντελώς τώρα Κυριακή αυτά. Τι το βάζουνε ρε το τζόκερ Κυριακή? Δεν βγαίνουμε από το σπίτι καν. Μα ασχοληθούμε με προβλέψεις. Ήρθε, μας τα μάζεψε. Χάσαμε την ευκαιρία μας να είμαστε εμείς. Ή μπορεί να είμαι εγώ και να το κρύβω. Δεν ξέρετε καμιά φορά τι γίνεται. Να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια. Ξέρω από ποια περιοχή είναι ο συγκεκριμένος, σαν καλή μεριά. Εμείς όμως έχουμε το τζόκερ του πρωινού ξυπνήματος. Αυτό πιάνουμε καθημερινά, οχο, εννοείται. Εβδομάδα φιλικών και αυτή η τελευταία φιλικά προετοιμασίες, πρόβες τζενεράλε για Ολυμπιακό και Άρη ως επιτοπλίστων και Ατρόμητο. Μάλιστα Άρης και Ατρόμητος θα αναμετρηθούν αναμεταξύ των στο γήπεδο Χαριλάου. Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος. Που μπορεί να κάνω και λάθος? Ολυμπιακός παίζει νομίζω αύριο στο... Όλα νομίζω, όλα ίσως. Φοβή, περιστατωμένη στο Καραϊσκάκης. Και από εβδομάδα τα πολύ πιο σπουδαία έναρξη αγωνιστικών υποχρεώσεων, Ευρώπες, UEFA, Champions League, Σουσού, κάνατε, ράνατε.
αρχίσουμε να μπαίνουμε δυναμικά και στην πατροπαράδοτη συνήθεια του. Πήρα να πω για το προηγούμενο, αυτό είναι το λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα Παμπίνο, καλημέρα. Καλώς το να πού, χάθηκες κι εσύ, είχες αδειούλα. Ε, επιστρέψαμε, είχαμε αδειούλα, δύο εβδομαδούλες. Πολλάκι μου, τόσο νωρίς, ε. Και, οχ, οχ, οχ. Και επιστρέψαμε, ναι, νωρίς έτω στην πήραμε την αδειά. Πες μου ότι έχεις και λίγο ακόμα. Έχω άλλη μια εβδομάδα, θα την πάρω. Ναι. Εντάξει, να ισχάσω λίγο, γιατί τώρα δεν γίνεται να έχεις επιστρέψει 15 Ιουλίου και να λες ότι αυτό ήτανε. Όχι, εκεί έχουμε μια εβδομάδα ακόμα. Α, ωραία, για τον 15 Αύγουστο εκεί. Περάσεις καλά, ξεκουράστηκες. Καλά, καλά, εντάξει. Διακοπές και άσχημα, δύσκολα. Σωστό και αυτό. Καλά. Θέλει πολύ κόπο. Θέλει πολύ κόπο. Θέλει πολύ κόπο, θέλει πολύ καντεμιά. Ναι, ναι. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Λείψαμε δύο εβδομάδες, Μπάμπη, mm-hmm. και έγιναν. Έτσι, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Κοσμο... Άφησε τη χώρα και άλλαξαν τα πάντα. Ολυμπιακός, ναι. και ο Άρης πρώτος δεύτερος, όπως λέει ο Χριστόφορος. Αλλάξανε τα κόσμια. Είδε και η πρώτη θεομηνία κατευθείαν το Μητσοτάκη. Σιγά μην δεν ερχότανε. Αλλάξανε τα πάντα, ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει παίχτες, ανησυχεί λίγο ο κόσμος. Δεν ανησυχώ καθόλου. Δεν ανησυχείς, λες. Θα τα καλύψει ο Ιβάν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει παίχτες, φίλε. Δεν θέλει να πάρει παίκτη για να πάρει. Mm-hmm. Θέλει να πάρει ένα παίκτη ο οποίος να του κάνει mm-hmm. τη δουλειά. Αυτά χρειάζονται λίγο υπομονή. Όπως και να έχει. Mm-hmm. Εντάξει. Τώρα εύκολο είναι ο Ιβάν να βγάλει 4 εκατομμύρια να δώσει και 5 για να παίκτη. Mm-hmm. Και μπορεί και να τα δώσει. Αλλά δεν είναι τόσο απλά πάντα τα πράγματα. Λέει ο ένας δώσε, βγάλε, πάρε. Λες και τα λεφτά είναι δικά του. Ή άμα έχει αυτό με λεφτά, θα τα δίνει έτσι για να το σκορπούσε. Ναι, θα τα δίνει τώρα. Μην δώσει τώρα. Τι είναι μωρέ τώρα, 3-4 εκατομμύρια σιγά. Δώσε μωρέ, ναι. Και το καφέ δεν έχω να πάρω, αλλά βγαίνω στο ραδιόφωνο. Λέω 4-5 εκατομμύρια τι είναι, δώστα. Βέβαια. Έτσι, είσαι άπλος. Εννοείται. Λοιπόν, αυτά τα νέα, τα δικά σας τα νέα, τι γίνεται εδώ πέρα. Εντάξει. Όλα καλά. Καλά, όπως τα άφησες. Μια χαρά. Μαχόμαστε. Έτσι. Μαχόμαστε με το σουρεαλισμό κάθε πρωί. Άντα, ξεκινήσουν σιγά σιγά και τα ποδόσφαιρα να έχουμε λίγο το... Ξεκινάνε, έλα, πέρασε ο καιρός. Να, έχονται τώρα τα ευρωπαϊκά. Να έχουμε τον ταλαβέρι μας. Εσένα σε βλέπω και στις πισίνες, έτσι, σταθερά. Έχω ξεκινήσει κολύμβηση σε ρυθμούς, ας πούμε, Michael Phelps. Καλά, σε βάλαμε στους μέτρους, γιατί. Γιατί πού να πάμε, μέσαμε τους άλλους εκεί να τρακάρουμε. Εγώ πήγα, δεν με βάλανε στους μέτρους, εγώ πήγα. Κανονικά πρέπει να πάω στους αργούς, στους πολύ τέτοιους. Αλλά είπα έτσι για τη φωτογραφία, άντε να μπλακώ κι εγώ με τους μέτροι. Μέτροι. Έγινε. Σήμερα δηλαδή πρώτη μέρα μετά από 15. Ναι, πρώτη μέρα μετά από 15 και σε ζόρικο δρομολόγιο. Έτσι κατευθείαν στα βαθιά για να μην. Στα βαθιά. Να μην έχουμε... Για να ξυπνήσεις. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά. Σε φιλούμε. Άντε, καλημέρα. Καλή προσαρμογή. Τσάω. Είναι και αυτός ο κόσμος. Κάποιοι πήγαν από τώρα. Τώρα τι τον είπε τον άνθρωπο. Δηλαδή, άντε, ήταν από τους προνομιούχους που έχουν και μια εβδομάδα επιπλέον. Οπότε σου λέει, ρε παιδί, να έχουμε άλλη αύρα. Ναι, καθίσαμε 15, αλλά θα έχουμε και μια να περιμένουμε. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει και κάποιος κόσμος ο οποίος για τους κύψη λόγους, συνήθως για τους λόγους ότι δεν είναι παλιό στη δουλειά και όλοι. Οι παλιοί καβατζόν τις καλές μέρες και εσύ είσαι καινούριος να πούμε πως το λένε ποντικαράς, παίρνεις τις αρχές να ξεμπερδεύεις και φτάνεις 15 του Ιούλη και λες αμάν τελείωσαν όλα. Τους κάνουμε και εμείς την καρδιά περιβόλη να υπάρχει κανείς τώρα να μας ακούει, αλλά ετοιμάζεσαι ρε φίλε τώρα με τον πόνο μας παίζεις. Καλά κουράγια παιδιά. Δουλίτσα να υπάρχει, να μπορούμε να παίρνουμε και άδειες, από την άλλη το δούμε και κάπως ας πούμε σφαιρικά και θετικά. Και πού θα πάει, σιγά σιγά θα παλιώσουμε και θα αγώνουμε άλλους ποντικαράδες τώρα να παίρνουν άδειες τον Ιούλιο και στις αρχές του Ιούλη. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Να πω για τον φίλο τον Χριστόφορο ότι δεν έχει αναφέρει ούτε μια φορά τον Ορλικό Συμμαχία, οπότε πού να ξέρουμε τι είναι. Δηλαδή αν δεν είναι Συμμαχία, αν δεν μιλάς με σύνθετες λέξεις, τι να καταλάβουμε. Έτσι δεν είναι. Να πει ένα επίσης ότι... ναι, στον ευρωμονόδρομο του Ολυμπιακού για την καταξίωση. Μπράβο. Σύνθετες λέξεις. Κολοκυθοκευτέδες, έτσι. Εργατό υπάλληλε και τέτοια. Mm-hmm. Δεν έχει αναφέρει. Και ένα δεύτερο, mm-hmm. Για όσους πήγανε στη θάλασσα, στις περιοχές που πληγήκανε και κάνανε μπάνιο, ό,τι σημαδάκι βρούνε πάνω τους, να ξέρουν δεν είναι τίποτα. Απλά λόγω έλλειψης ρεύματος δεν δούλευε. Δεν υπήρχε
λέγεται και ο βιολογικός καθαρισμός. Δεν είναι τίποτα και είχαν υπερχειλήσει οι βότροι. Α, είχα τέτοια πράγματα, δεν τα παρατηρήσα. Ναι, παντού σε όλες τις περιοχές υπήρχε αυτό το πράγμα, εκτός από τα φερτά υλικά που κουβάλεις, είχε και αυτό το πράγμα. Οπότε ό,τι και να βγαίνει, ό,τι εξάνθημα και να βγαίνει, να μην ανησυχήσουν. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, μα είναι, οργανικά είναι όλα αυτά, θα λιώσουν. Ναι. Μέχρι ελαφρύ πράσινο δηλαδή επιτρέπεται στον οργανισμό. Ωραία. Μα κουρίνει. Ας το δούνε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, 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 τσάω. Και να δούμε γραμμούλα, καλημέρα. Δευτερολογώ. Βεβαίως. Άδεια, πότε παίρνεις? Θα σταματήσω τελικά. Δύο, ναι, δύο. Καλά, το οι φίλοι ακροατές τα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Ναι. Δύο σταματάς Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι. Και γυρνάς 19. 19, ναι. Πάμε μαζί δηλαδή, θα τους πάμε πακέτο. Πάμε μαζί, δεν. Έτσι, είδες. Αυτό. Ο κόσμος πρέπει να κανονίζει θα... με την εκπομπή. Βάσει τη εκπομπή. Σε ποιον θα πάρω τηλέφωνο να βάλω το κύμα να ακούγεται? Α, φέτος σας την έκανα. Πήρα άδεια τις ημέρες που παίρνουν όλοι. Κανονικά. Και επειδή είπε στο φίλο τώρα καλή προσαρμογή, κοίτα πώς απορρέει η ελπίδα αυτό που είπαμε στο προηγούμενο τηλέφωνο. Ο φίλος έχει από τώρα να προσμένει πότε θα έρθει εκείνη η εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή το πιο γλυκό είναι η προσμονή. Ακριβώς. Τώρα, επειδή είμαστε Θεσσαλονίκη εμείς και οπότε γυρνάμε από διακοπές, μπορούμε να ανοίξουμε το ημερολόγιο να δούμε πότε πέσει το τρίμερο 26 Οκτωβρίου και να κάνουμε όνειρα για τότε. Μετά, μετά είναι αυτός ο επόμενος μας στόχος. Βέβαια, μετά την περσινή καταιγιστική χρονιά, φουλ στα τριήμερα, ναι. Φέτος δεν ξέρω πότε είναι, δεν θέλω να τα δω ακόμα. Εγώ δεν πήγα πουθενά, ξέρεις τι ωραία πέρασα. Ναι. Μόνο που έκανα όνειρα δηλαδή και το έβλεπα στο λάπτοπ, να πάμε εδώ, να πάμε εκεί. Δυστυχώς καρδιά ονειρεύεται. Χόρτασες, ναι, έτσι. Αλλά χόρτασα. Άσχετα, ναι. Δεν πήγα πουθενά, εδώ έμεινα. Είναι σαν να βλέπεις εκπομπές μαγειρικής. Δεν χορταίνεις, λες αυτό, έτσι. Τι ωραία που το κάνουν, το ένα και το άλλο. Μια χαρά. Εντάξει. Κομπλέξι. Μάλιστα. Καλημέρα, φιλιά, φιλιά. Προαναγγέλει ο κόσμος την έλευση του διαλύματος, την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας του λόγου, επειδή μεγάλη κομματάρα, Michael Zager Band, Let's All Chant. Θα οδηγηθούμε στη μικρή μας την ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας την πρώτη καταιγιστική ώρα της εβδομάδος. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Να αλλάζουμε συχνότητα. Move your body. Ξέψαμε, κυρίες και κύριοι, όλοι στην Κούβα αλλά στη Θεσσαλονίκη. Τραγουδούμε και ομιλούμε. Δεύτερη ώρα του λόγου επειδή στο Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και γιγαντώνει και μεγαλώνει την πρωινή μας παρέουλα στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας, σελιδούλα μας, και εκεί ανταμονόμαστε και κιμποξικά συνδιαλεγόμαστε. Νικητής του Wimbledon αναδείχθηκε ο Τζόγκοβιτς μετά από περίπου 5 ώρες παιχνίδι. Παναγιά και Χριστέ. Κέρδισε 3-2 σε τον Φέντερερ και έφτασε τα 16 Grand Slam και τα 5 Wimbledon. Στο Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσίπας αποκλείστηκε από το δεύτερο γύρο και είχε άπλα το χρόνο να ανεβάζει ό,τι να είναι στο Twitter. Όσον αφορά τον καιρό, τον οποίο βλέπουμε πλέον τα συννεφάκια και σκιαζόμαστε, παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής ή καταιγίδα στις θερμές ώρες ημέρας και αυξημένη πιθανότητα καταιγίδων αναμένονται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κατά τις θερμές ώρες ημέρας από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-30 βαθμούς. Στην Κασάνδρα αναμένονται νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα βροχοπτώσεων το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα 19-25 και τους άνεμους να πνέουν μέχρι και 2 μποφόρ. Ίδια περίπου και η κατάσταση στην Σιδωνία. Πάντως ακραία καιρικά φαινόμενα δεν αναμένονται για σήμερα. Ο λεγόμενος Αντίνος, έτσι τον ονοματίσανε, ο οποίος θα πλήξει πλήτη την χώρα, είδαμε εκεί προς τα χάμου. Χθες υπήρχαν προβλήματα στην ναυπακτία.
και την Αχαΐα γενικότερα προς την δυτική πλευρά της χώρας. Εμείς βέβαια ζητήσαμε από τον κόσμο να ονοματίσει, να μας βρει ένα ονοματάκι, δηλαδή από το από Α, από ότι με μηδενίστηκε το κοντέρ. Πρέπει να ενταχθούμε και εμείς σε αυτή την υπηρεσία ονοματοδοσίας. Μας καλημερίζουμε το φίλο μας τον Γιώργο που λέει έντεχνος, έντεχνος ο καιρός, αντίνος. Δεν είναι και αλκίνος. Ίσως θα μπορούσε να ονοματιστεί και κάπως έτσι. Φυσικά από Α, το πρώτο όνομα που έρχεται είναι το Αλέφαντος. Πάρα πολλοί μας δώσανε τη συγκεκριμένη ονομασία. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έδωσε το Ασούμε, αναφορά στον Γιώργο τον Παράσχο. Ο φίλος μας ο Κώστας Αβραμάκος από το ναι, γιατί όταν βγαίνει ο δικαστής του Άριου Πάγου και σε απειλεί και βλέπεις τον Αβραμάκο μέσα σε ένα μήνα να παίζει εθνική, δηλαδή ξαφνικά ο Αβραάμ έγινε παίχτης ρε. Η ιστορική ρίση του μεγάλου Μπουγάτσα βεβαίως. Ο φίλος μας ο Στέφανος προτείνει το Αλωνεύτης. Ο φίλος μας ο Δωμάς το Αμαφούλε. Εκ των αδερφών Thank God και Ναπολεόν, οι οποίοι ίδρωσαν, συμπληρώνει την ασπρόμαυρη φανέλα. Ονοματοδοσία για δύο αδερφούς, βεβαίως, βεβαίως. Άκενο τούμπο, γράφει ο φίλος μας ο Βασίλης, βεβαίως, με Άδωνη πλέον υπουργό ανάπτυξης. Αμπαλαέα, μας γράφει ο φίλος μας στο Στέργης. Δεν μπορούσε να είναι, γιατί και ο καιρός και τα ακραία καιρικά φαινόμενα το κάνουν λίγο γιάχμα. Αμπελαλέ, συμπληρώνει ο φίλος ο Γιώργος επίσης, μαζί με το Αμπαλαέα. Ο φίλος μας ο Νεκτάριος προτείνει το όνομα Αλέξανδρος Τσιόλης. Όχι το επίθετο, αλλά το όνομα, ναι. Εντάξει, τώρα ένα καιρικό φαινόμενο, Αλέξανδρος Τσιόλης, νομίζω θα είχε πάρα πολύ ήπια χαρακτηριστικά. Ο φίλος μας ο Ηλίας γράφει το άντε από αυτό σου παιδάκι στο μυθικό βίντεο των οπαδών της προοδευτικής. Για να πίσω βρε! Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλε, 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 ο. Και το καιρικό φαινόμενο, αλλά με όλη αυτή την συστοιχία. Φαντάζεστε να βγαίνουν, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι και να γράφουν. Έρχεται το καιρικό φαινόμενο. Αλε, 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 ο. Ο φίλος μας ο Κώστας γράφει αντιπρόεδρος εδεσαϊκού, το καιρικό φαινόμενο. Ήταν λίγο έτσι αμφίδρομο. Ανατολάκης, Αραβίδης, Ατματζίδης, Αγριόγιδος. Γράφει η φίλη μας η Ελένη. Τερματοφύλακας της Βέρειας στα 80's. Υπήρχε τέτοιος μυθικός δηλαδή τερματοφύλακας. Αγριόγιδος. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Από τερματοφύλακα θυμάμαι όνομα τερματοφύλακα, έτσι κορυφαίο. Ήταν ένας τερματοφύλακας του Παύλου Μελάου Τσιμπούκας. Επίσης Ανδράλας, συμπληρώνει ο φίλος μας ο Μίτσος, Άμπαλος ο Κώστας, Απολωνάρα ο Γιάννης, ο Αθανασιάδη μας γράφει ο φίλος μας ο... Τι έγινε ρε εσύ, ο Κλάος, πλάκα στην πλάκα, αγωνίζεται ακόμα, είναι πουθενά. Ο φίλος μας ο Νίκος γράφει για αδερφούς Αγγελόπουλοι, οι οποίοι σήμερα καλούνται να λάβουν την πιο κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του Ολυμπιακού στο... Αν θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α2. Σε αντίθετη περίπτωση είναι η πιθανή ακόμη και η διάλυση του τμήματος για την ομάδα των Ερυθρολεύκων, που όπως έχουν προαναγγείλει δεν προτίθεται να αγωνιστούν στην Α2 με την κανονική τους ομάδα, μόνο και μόνο στην Super League, αλλά ενδεχομένως ακόμη δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α2, καθότι σήμερα λήγει και η διορία. Αν επιλέξει ο Ολυμπιακός να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α2, είναι υποχρεωμένος να κατεβάσει την κανονική ομάδα. Με το ρόστερ φυσικά που θα επιλέξει ο ίδιος. Αλλά αν επιλέξει τον δρόμο του εκοφαντικού όχι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει μέχρι και το φάσμα της διάλυσης. Σύμφωνα με τους κανονισμούς σε ΟΚ, αν μια ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή, δεν θα αγωνιστεί σε καμία κατηγορία τη νέα σεζόν και το όνομα του Ολυμπιακού θα εξαφανιστεί από τον χάρτη. Μετά από αυτό, οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν στη ΓΑΜΑ Εθνική όταν θελήσουν φυσικά να επιστρέψουν στο ελληνικό μπάσκετ.
Μάλιστα, όλα αυτά με βάση τα καιρικά φαινόμενα που εξετάζουμε και ζητούμε από τους φίλους ακροατές. Ναι, Αμπντέλ Μαχμούτ Φατλάλα Σικαμπάλα, ένα όνομα για το καιρικό φαινόμενο από Α. Καλημερίζουμε στη γραμμούλα μας. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον. Και καλή σας εβδομάδα. Επίσης. Δεν μου βγήκε. Δεν σου βγήκε το τραγούδι. Με Eye of the Tiger, με Survivor, γιατί χάνει λίγο. Είναι και Δευτέρα τώρα, πού? Ναι, θέλω λίγο να το δουλέψω. Παρότι αυτά, το δισέλιδο έκλεισε, αλλά οι μόνοι στίχοι πρώτοι είναι μόνο που μπορούν να πάνε στο τραγούδι επάνω, να πατήσουν στις νότες. Είναι κάτι σαν το κουμάντο. Έτσι. Που το δουλεύεις ακόμα. Το δουλεύω από πέρυσι τον Οκτώβριο, ακόμη το γράφουμε. Έτσι εγώ αυτό το δουλεύω. Λοιπόν, δεν θα το πω τραγουδιστά, φίλε, αυτή τη τιμή θέλω να μου την κάνεις εσύ αργότερα. Εγώ εδώ. Απλά, ναι, φαντάσου λίγο τη μουσική από το Eye of the Tiger. Θες να στη βάλω από κάτω να παίζει, ας πούμε. Δεν μπορώ να το τραγουδήσω. Δευτέρα πρωί τώρα δεν ανοίξαν οι φωνές μου. Δεν σου είπα ένα τέτοιο. Αλλά σαν χαλάκι. Μια που είπα και για αυγό. Ναι. Χριστόφορε και Κλεωμένη, ρουφήξτε το και τα αυγό σας, γιατί μάλιστα σε πειράζουν οι κοντές οι φούστες. Οι μακριές οι φούστες μέχρι τον αστράγαλο που φορούσε ο Ρουβάς δεν σε πείραξαν. Όχι. Οι κοντές σε πείραξαν. Ποιος είσαι, Τζιμπρίδης σε φορούσε. Άνα έτσι. Ναι. Λοιπόν, στη σπηλιά του Λαναρά κυκλοφορεί ένα θηρίο. Είναι από μόνος εμπειροτεχνουργός, δεν θέλει ούτε πτυχίο. Στο Τριάδι το εξωτικό κυκλοφορεί σαλαχείο. Είναι πρώτη θέση μέσα στη μαρμίτα και όταν θέλει να νιώσει λίγο σαν γαμπρός, οργανώνει μια τουρνέ για Ανίτα. Είναι σε όλα τα αθλήματα πρωταθλητής, στα πιτόγερα, στο ταψί και στα κουλούρια, κυκλοφορεί πάντα με οδηγό και BBC μπλούζα καινούρια. Πρέπει να του δώσουμε μια καινούρια. Μπερμπάντο βρυμπερίζει Ντάν, μπροστά του στεγατάκια, αυτός είναι υπερατού στα παιδικά χαρτάκια. Καβάτζ αυτός απέκτησε σε κήπο και πισίνα. Έχει μεγάλο αβαντάζ απέναντι στη Χριστίνα. Άγαλμα θα του χτίσουμε στα διόδια, στα μάλγαρα. Όσοι μας επισκέπτονται, μην νιώθουν μαλλιωτάγαρα. Αυτό δεν βγήκε, ρε φίλε. Καλό είναι, αυτό το καλύτερο. Δεν βγήκε, ρε φίλε. Άγαλμα θα του χτίσουμε στα διόδια, στα μάλγαρα. Εδώ οι φίλοι να βοηθήσουν, να βρουν κάτι που τελειώνει σε γαρά. Σε γαρά. Τα όσοι μας επισκέπτονται, μην νιώθουν μαλλιωτάγαρα. Κάτι να ταιριάζει με το μαλλιωτάγαρα. Μαλλιωτάγαρα, ναι. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να πούμε τους ταγαράδες, τάγαρα σκέτα. Τα νερά, τα γάργαρα. Επίσης. Αμά. Σου λέω εγώ τώρα επί του προχείρου. Έτσι μια μεγαληξία. Τι καλλιτέχνες είμαστε. Εκεί πόσο το Τριάδι έχει νερά γάργαρα. Δεν θα έχει τώρα. Κάτι θα έχει μυστικά νερά. Ό,τι ζηφέστη έχει εκεί πέρα. Του Λαναρά. Λάναρη. Όχι Λαναρά. Όχι ρε φίλε, μην με κάνεις έτσι τώρα. Δεν ήθελα να σου το πω, αλλά δυστυχώς είναι Λάναρη το βουνό. Ευτυχώς, δεν είχα ομοιοκαταληξία. Στη σπηλιά του Λάναρη κυκλοφορεί ένα θηρίο. Ρε συμπάθηνα, είδες, γι' αυτό είμαστε. Τα συμπληρώνει ένας τον άλλον. Έτσι βέβαια, χρειάζεται συνολική δουλειά. Μα πρέπει, συγγνώμη από τους φίλους. Θα το δουλέψω. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θα το δουλέψω. Ξεκινήσαμε, βάλαμε κάποιες βάσεις. Εντάξει, χάσικα θα ανεβάσουμε ρυθμούς. Κουτσά, στραβά και θερμή παράκληση. Άμπελ αλέρτ. Βρείτε μου κάτι που να τελειώνει με μαλλιωτάγαρα και εκτός από το γάργαρα. Μάλιστα. Σας παρακαλώ, φίλε. Φιλιά, τσάου. Σου άρεσε κιόλας. Με καταληξία μας. Eye of the Tiger. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Τι γίνεται, τι θέματα έχει σήμερα, Μπάβη? Πάρα πολλά θέματα. Διάλεξε θέμα. Διάλεξε κατηγορία μάλλον. Γεωγραφία, φυσική, ιστορία, όλα τα έχουμε. Για πολιτικά θα μιλήσω τώρα λίγο. Όπα, πολιτικά. Μάλιστα, πάμε πολιτικά. Θα σε ρωτήσω σαν και θα με απαντάς. Να απαντάω εγώ, ναι. Εσύ είσαι κάτοικος Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, Σταυροπόλεως. Σταυροπόλεως. Ναι. Είσαι από χωριό, έρθει στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι? Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλο Θεσσαλονίκη, αλλά μέσα μου είμαι από χωριό. Είμαι χωριάτης μέσα μου, εντός. Όχι, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Η οικογένειά σου που σε χωριό είναι, πού είναι? Ναι, σε χωριό. Ήταν ερωτική, λέω. Ή το εσωτερική μετανάστε τη δεκαετία του 70 και πλέον αποσύρθησαν πάλι στο χωριό.
όταν ψηφίζεις, πού ψηφίζεις? Πρώτη Θεσσαλονίκης, λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Τι ερωτήσεις, κερδίζω τίποτα? Ναι. Εντάξει. Είναι άλλοι που... Να σου δώσω τώρα και το αφημί και τα λοιπά. Δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Αφημί δεν είναι χρειάζεται. Ωραία, ωραία. Ναι. Η Ελλάδα, ο άλλος τώρα, έχει λέει αποχή, λέει, 40%. Ναι. Ένας που είναι 200 χιλιόμετρα, ας πούμε, τώρα, μένει, να πούμε που θάνε, και μένει και δουλεύει, πού να πούμε δουλεύει. Στην Λάρισα. Δεν είναι 200, δεν 200 Λάρισα. Ατύχησα. Με 100 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα. Δουλεύει στο τυχερό Εύρο. Άβρα, τυχερό Εύρο του. Σίγουρα. Δεν μου λες. Αυτός τώρα τα δικαιώματα τα πήρε από τον Εύρο και δουλεύει στη Θεσσαλονίκη. Όχι, πολλοί δεν τα έχουν πάρει, ναι. Δεν τα έχουν πάρει. Κοίταξε, πολύ, υπάρχουν επίσης, όσον αφορά το θέμα της αποχής, είναι και λίγο πλασματικό, γιατί στους εκλογικούς καταλόγους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποβιώσει και ναι, δεν έχει γίνει το ξεσκαρτάρισμα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλά, εγώ με τον εγγονό έπαθα κάτι άλλο. Οπα, τι? Δεν το λέω, σήμερα. Λοιπόν, προς τι ερώτηση αυτού τώρα του είδους, ας πούμε, προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, η ερώτηση είναι... Όταν πληρώνεις η εφορία, πού πληρώνεις, εκεί που δουλεύεις ή εκεί που μένεις? Εκεί που δουλεύεις. Λάθος είσαι. Πού πληρώνεις? Λάθος, όλη η Ελλάδα είναι λάθος. Όλη η Ελλάδα, πού πληρώνεις εφορία δηλαδή? Εκεί που μένεις πρέπει να πληρώνεις εφορία. Εκεί που μένεις δουλεύεις κιόλας, τι γίνεται να δουλεύεις κάπου αλλού και να μένεις? Γιατί εγώ, πώς δουλεύω εγώ? Δούλευα εδώ που μένω, ναι, στο 1,5 χιλιόμετρο, έμενα 20 χρόνια, έμενα εκεί πέρα. Ναι. 1,5 χιλιόμετρο έχει χωριό, τρία χωριά είναι εδώ πέρα, ένα διπλαστά όταν λέμε χωριά, από 6-7 χιλιάδες κατοίκους. Ναι. Λοιπόν, είναι, το ένα είναι στα 500 μέτρα και το άλλο είναι στο 1,5 χιλιόμετρο. Μάλιστα. Πού θες να καταλήξεις? Λοιπόν, προσπαθώ να καταλάβω το συλλογισμό σου τώρα, γιατί... Ναι, τώρα... Όταν αλλάξω χωριό εγώ, όχι καντών, χωριό, έτσι, ναι, πρέπει να δηλώσω στο χωριό που πήγα και δουλεύω στο διπλανό χωριό. Αλλού δουλεύω, αλλού κάθομαι. Αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις. Ναι, αλλού πληρώνω εφορία, αλλού δουλεύω. Ναι. Λοιπόν, αλλά μόλις φύγω από το ένα το χωριό και πάω στο άλλο, είτε... Από εδώ πάω στη Ρήχη, την άλλη την ημέρα πρέπει να δηλωθώ στην κοινότητα που είναι. Κάθε μέρα πρέπει να δηλώνεις πού βρίσκεσαι. Α, μπράβο. Ω, δεν μ' αρέσουν και αυτά. Γιατί? Ότι κάθε μέρα θα πρέπει να δηλώνω πού πάω. Α, πάω δηλαδή εγώ σήμερα στο Λαγκαδά. Όχι, κάθε μέρα. Πρέπει να το δηλώσω. Ναι. Το σπίτι που μένεις, ρε παιδί μου. Ναι. Την πόλη που μένεις, το χωριό που μένεις. Ναι. Όχι κάθε μέρα. Ναι. Άλλο που δουλεύεις, πας και δουλεύεις. Ναι. Γυρνάς τώρα. Λοιπόν, τα χαρτιά, ποιος τα χαρτιά για την εφορία? Τα χαρτιά, τώρα μήπως έβαλε ο Μητσοτάκης εδώ τώρα να βρεις... Όχι, για να πληρώνεις εφορία, ρε παιδί μου. Ναι. Για πληρώνεις εφορία. Δεν πληρώνω εφορία. Ε? Δεν πληρώνω εφορία. Γιατί? Γιατί δεν παίρνω λεφτά, γι' αυτό. Πολλά, πολλά λεφτά για να πληρώνω. Αφού δουλεύεις. Άλλο που δουλεύω. Πόσο αυτά που παίρνω δεν είναι ικανά για να καλύψουν. Αλλά τώρα νομίζω με τη νέα συνθήκη θα παίρνω πάρα πολύ λίγα λεφτά για να πληρώσω φόρους. Αυτό σου λέω. Γιατί παίρνεις λίγα λεφτά? Γιατί. Ρώτα αυτούς που με αμείβουνε. Γενικότερα. Ρώτα αυτούς που έχουν καταρτήσει τον κατώτατο μισθό, ας πούμε, στα 300 τόσο. Τον υποκατώτατο. Περίμενε. Εγώ έχω ένα εισόδημα στην Ελλάδα, όχι εισόδημα, παίρνω μια σύνταξη, αναπηρική παίρνω, και επειδή είμαι τυφλός, έχει μια σύμβαση η Ελβετία με την Ελλάδα και με δίνουν, πρέπει να πάρω πιο πολλά, αλλά με δίνουν 79 ευρώ το μήνα. Ναι. Λοιπόν, πιάνω περίπου ένα χιλιάρικο, ούτε χιλιάρικο το μήνα δεν πιάνω. Ναι.
Γιατί μη φορολογάει με 35%? Δεν το ξέρω. Α, δεν το ξέρω. Πού να το ξέρω. Ρωτήσουμε τον Πορτοσάλτε. Τώρα είναι ξύπνιος στο Sky. Τον πάρω ένα τηλέφωνο. Το φίλο λοιπόν, μας. Λοιπόν, άκου τώρα. Τώρα ότι είναι... Θα ρωτήσω όμως. Θα μάθω το θέμα σου. Θα το διευθυντήσουμε εδώ. Γιατί είμαστε και εκπομπή που τα οικονομικά τα παίζει τα δάχτυλα. Εννοείται. Ακριβώς πιάνω 960 ευρώ και πληρώνω 337 κάτι εκεί πέρα έτσι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, το σπίτι, έχω σπίτι από τον πατέρα μου, το μισό είναι δικό μου, γιατί το μισό είναι τα νέψα μου το ούτω. Εξαδιαιρέτου που λέμε. Εξαδιαιρέτου, ναι. Mm. Λοιπόν, δεν έχει ούτε ρεύμα μέσα τίποτα. Το σπίτι είναι να πέσει. Α, αυτό το σπίτι... 260 ευρώ. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά, εντάξει. Εντάξει, το λύσω. Τώρα το ωραίο τι είναι. Τι είναι. Εγώ εδώ πέρα όταν κάνω χαρτιά, δουλεύω στη φίρμα που δουλεύω στο εργοστάσιο, θα με στείλει τα χαρτιά. Τι έπιασα το χρόνο, έπιασα 70.000. 60.000 όπως έπιασα. Ναι. Λοιπόν, σαν να πιάσεις τον Τζόκερ, έτσι πως το λες, 70.000 έπιασα. Τι? Όχι τίποτα, λέω σαν έπιασες το λαχείο, έτσι 70.000 έπιασα, έτσι πως το είπες, η έκφραση λέω. Ναι. Ναι, όταν δουλεύω πιάνουν τα λεφτά αυτά. Καλά, τα πιάσαμε τα λεφτά μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μάλιστα, πού θες να καταλήξεις, προσπαθώ να καταλάβω, ότι φορολογείς από το ελληνικό κράτος, ενώ αμείβεσαι χαμηλόμιστα με μια υποτυπώδη σύνταξη, ναι, σου αναπηρίας. Εσύ... Ναι. Άσε, τι να, κανονικά να... Ναι. Είσαι συνταξιούχος, δεν είναι ένας κάποιος συνταξιούχος που είναι. Μακάρι να μου να, το όνειρό μου είναι. Ναι, συνταξιούχος είναι κάποιος. Mm. Τα λεφτά που πληρώνει η εφορία δεν πληρώνει και αυτός πληρώνει. Κάποιος. Πληρώνει, ναι. Λοιπόν, είτε μια φίρμα, τα λεφτά αυτά πού πάνε, στην Αθήνα πάνε. Βέβαια πάνε στην Αθήνα. Το Τζόκερ, τα 5,9 γιατί... εκατομμύρια πέσα στην Αθήνα. Ναι, και μετά άμα θέλει η Θεσσαλονίκη να κάνει ένα έργο, τι γίνεται. Η μετά λέει η Μακεδονία είναι ελληνική, η Θεσσαλονίκη και αρκείται εκεί. Γιατί τα λεφτά πάνε μονίμως στην Αθήνα. Κατάλαβες πώς έχει το τέτοιο. Αυτό. Η Θεσσαλονίκη δεν διεκδικεί. Πώς είμαι εγώ εδώ πέρα. Πώς. Θα μέρουν τα χαρτιά από την τράπεζα. Τι λεφτά έχω μέσα, όλα τα πάντα. Λοιπόν. Και πάνε στα καντόνια που μένεις, μάλιστα. Όχι στα καντόνια. Όχι. Πού. Σε λέει. Μάλιστα. Όταν έρθει η εφορία, γράφει, έπιασες τόσα λεφτά από τη σύνταξή σου. Λοιπόν, τόσα λεφτά έχεις μέσα, τόσα δεν. Λοιπόν. Το ωραίο τι είναι τώρα. Ναι. Σε λέει, τελειώσε, για το καντόν, ναι, είναι τόσο τις 100% από αυτά που έπιασες, θα πάνε στο καντόν. Λοιπόν, μετά είναι η κοινότητα που μένεις. Αυτά είναι για την κοινότητα. Θα μείνουν εκεί στην κοινότητα. Και τα υπόλοιπα κάθε χρόνο πληρώνουμε και στρατό. Α, το στρατό είναι κομμένο. Κεραμένο. Πληρώνουμε, σε λέει, για... Bundesrat είναι... Μη γελάς, αυτά που σε λέω είναι σοβαρά. Το ακούμε, όλοι είναι αφοσιωμένοι όλοι οι ακροάτες. Ναι. Γιατί προχτές μη πάλος πληρώνει, λέει, εφορία, λέει, είναι μέσα, λέει, τα σπίτια, λέει, του, που είναι ασφαλισμένα. Από πού είναι ασφαλισμένα τα σπίτια σου, ρε. Εγώ τι πληρώνω, έτσι, και τα γράφει κανονικά μέσα. Μάλιστα, ωραία. Που πληρώνω. Έγινε, έγινε, φίλε μου, χαρά να μπει. Καλά κάνεις και μας τα είπες. Έγινε. Πες τον Αθηναίο εκεί πέρα. Ναι. Τον Αθηναίο, το στόμα του να του πλένει όταν μιλάει για το δικό μου το όνομα. Έτσι. Έγινε. Με κλίν, να του πλένει με κλίν. Με τι? Με κλίν, το ξέρεις τι είναι το κλίν. Το κλίν, το παλιό. Ναι, ναι. Χάρη κλίν. Το παλιό, άμπραγο. Έτσι, έγινε. Με τέτοιο να του πλένει. Φιλιά, τσάου. Μια μυθική απάντηση στον φίλο μας τον Λευτέρη, από ό,τι κατάλαβα, ή το όλη αυτή η τοποθέτηση περί οικονομικών και δικού μου ε9, μάθατε και τα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν εντεταλμένος, ας πούμε, της υπάρχουσας κυβέρνησης. Άμα κονομάω εδώ, που είναι Μπατμανίδη, ξέρουμε ότι κονομάς, και ξαφνικά βγαίνει στο μικρόφωνο και λες ότι έχεις αφορολόγητο. Να, μου τζώνω και τον εαυτό μου.
τέτοιο γίδι με την μπάτσα. Έρχονται τώρα, μου τα πάρουν όλα. Και σπίτια και αυτοκίνητα και ακίνητα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Περίμενε μετά από όλα αυτά. Καλημέρα. Έλα, έλα, έλα. Καλημέρα. Έλα. Έχω σπάσει ρεκόρ 12 λεπτά, αναμονή. 12 λεπτά τηλεφώνημα. Όχι σου τηλεφώνημα. Αυτό ήταν παλιά σαραντάρα. Εγώ για άλλο πειρά. Αλλά... Να πω και εγώ το πρόβλημά μου. Ναι, ναι, εδώ παιδιά είμαστε παλιά. Παλιά είχε εκπομπή στο τηλεάστη. Σαββατοκύριακα πέραν τηλέφωνο οι άνθρωποι και ρωτούσαν για τα ένσημα, το ξέρεις. Αυτή θα ήταν αγαπημένη μου εκπομπή, γιατί δεν την πήρα χαμπάρι. Να την κάνω εγώ. Δεν την έτσι. Και πρωταγωνιστούσε και ένας υπουργός, τι ήταν, του ΣΥΡΙΖΑ του πρώτου εξαμήνου. Δεν τη θυμάμαι αυτή την. Τι πρωταγωνιστούσε, ήταν στο πάνελ. Ναι, ρε, ναι. Πλάκα κάνεις. Ναι, ρε, ένας εργατολόγος. Ο Μαρκογιαννάκης αυτός. Δεν θυμάμαι, μεγάλος ηλικία, δεν θυμάμαι ναι. Το θυμάμαι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, όχι άλλο πειρά. Ναι. Ανεβάζεις χθες στο προφίλ σου Κυκλάδες Mini Tourist Landi. Ναι. Και ο φίλος ο Γιώργος γράφει: θα είμαστε πάλι μέχρι την Πέμπτη. Μη τυχόν κέρδισε. Φοβισμένοι όλοι στις Κυκλάδες. Όπου φύγει, φύγει. Εννοείται. Έτσι. Το είδα. Έτσι, τουλάχιστον αποκάλυψα ότι όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος δεν θα πληγούν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι Κυκλάδες 5 με 18. Να, εντάξει, όχι μέχρι. Εγώ φίλε, γέλασα σαν γελούσα, λέω μπράβο. Ζητήστε που δεν θέλετε. Πού δεν θέλετε να. Ναι, Μπατμανίδης no tour. Πού δεν θέλετε να πάμε, να μας πληρώνει. Μα το έχουμε πει αυτό. Θέλετε να κλείσει το μαγαζί του γειτονά και η κατσίκα του να ψοφήσει. Φωνάξτε τον Μπατμανίδη. Έχουμε κλείσει και αν έχουμε κλείσει μαγαζιά. Εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Όχι, θα φύγει πάνω 5 με 18. 5 με 18, 5 με 18. Φιλέτο το, φιλέτο παίρνει. Φέρνω το φιλέτο. Για δουλειά πάμε. Δεν πάμε για. Εγώ ακόμα σκέφτομαι πώς θα τα βγάλω πέρα. Κάθε βράδυ ξενύχτηκε ποτά. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Ζωή είναι αυτή. Και δουλειά όμως, δουλειά. Όχι χαμχούμ, μπαράκια και τσιγάρα και αυτά. Κομμένα τα τσιγάρα βέβαια πλέον, είπαμε. Το κοψες. Όχι, θα μας το κόψουνε. Αφού έρχονται τα νέα μέτρα, τσιγαρίλα και κατσαρίδες. Αυτά είναι. Άσε, έρχονται από παντού, μας απειλούν. Μάλιστα. Εσύ πού θα πας? Πού να πάω, πουθενά ρε μπαμπ. Δεν έχουμε. Πάνε τα γούστα. Πάνε τα γούστα. Πάνε τα γούστα με τα παιδί, έρχονται για αυτά. Έτσι, έτσι. Τελείως. Μέχρι τη Χαλκιδική και λίγο αυτό. Αυτά, αυτά. Και λίγο πάω, κάνει καμιά μεταγραφή. Τώρα θα νιώσεις. Ούτε διαρκεία δεν πειράνε. Όλο ξεχνάω να το πάρω. Ξεχνάς ή μήπως? Καλά. Σκέφτομαι, σκέφτομαι τι να κάνω. Σκέφτομαι. Να τα αρχίσανε λαός του ΠΑΟΚ. Άρχισε. Σκέφτομαι. Καμία μεταγραφή κάναμε. Μπάμπη, τίποτα, τίποτα παιδιά. Καμία μεταγραφή. Φέραμε παίχτη. Φέραμε παίχτη. Που στο λαιμό του έχει τατουάζ μάρκα αθλητικών ρούχων. Ποιόνα. Έναν Βραζιλιάνο έχει το σήμα του Τζόρνταν. Του, ναι, δεν το είδα ναι, αυτό. Ναι, ρε Μπαμπ. Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ. Άμα να πω, κάνουμε και εμείς ο να κάνει τον. Να, να πετήσει να κάνει τον Χρήστο Τσέκο. Για να παίξει μπαλίτσα. Έτσι. ο λαός του πάω καπετή. Κάνει τον Μπάνε Πρέλεβιτς που κλαίει. Τι να κάνει ο καημένος. Ωραίο θα ήταν trademark αυτό για αθλητική μάρκα. Ο Πρέλεβιτς να κλαίει και τα λοιπά. Το έχει κάνει ένα τσάκαλο, έχει κάνει τατουάζ. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι. Ναι, μπο... ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο τατουάζ. Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Σε φιλούμε. Τσαο, τσαο. Λοιπόν, 7:31 μας έφαγε. Μας φάγανε τα εργατικά, αλλά πρέπει να αναφέρουμε κυρίες και κύριοι εδώ. Περί εργατικού δικαίου ο λόγος για το λόγο, επειδή κατευθείαν μικρή αναπλάβολα. Αναμνέα, ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Κόλλησε το CD, παιδιά, και αυτό. Και επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Ωραίο, αυτό για ένα αρκτήριο. Δεν είναι σαν σήμα εκπομπής. Σίγουρα θα έχει χρησιμοποιηθεί. Τεράστια Donna Summer. Αφιλεάδ. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή ένα 20 λεπτάκι μας έμεινε, 7 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο. Έστω και τώρα συντονίζεται με την εκπομπούλα μας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Σωτήρη, που μου στέλνει μια φωτογραφία από ένα πανέμορφο μπαλκόνι, θάλασσα απέναντι και έναν ανεμοστρόβιλο, αν βλέπω καλά. Παναγιά και Χριστέ, τι έρχονται τα τέλη. Όχι τα τέλη κυκλοφορίας, έρχονται το τέλος. Τα πολλά τα τέλη. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, Batman Πεχταρά. Πώς λέει να μην πάθουν δηλητηρίαση για την
αναφορά που έγινε στα μέλη του της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος, αφού πήγαν λέει και κάνα φεστιβάλ σε μονοεδρικό νόμο που παίζει να τον παίρνει πάντα η Νουδού. Βρυτανία, βεβαίως, βεβαίως, στο Καρπενήσι. Τατουάζον όμως, ούτε καν στη Νέα Δημοκρατία, από Μπακογιάννη σε Μπακογιάννη. Καλημερίζουμε και τη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Δεν μας... Ναι, στο Καρπενήσι κοντά, ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι, έλα, γρήγορα, 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 έχω γραμμές. Όχι γρήγορα, όχι. Καλημέρα, δεν μου λες εμένα, όχι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς. Αν και Δευτέρα να τεταρτολογήσω και να πω τον κύριο Μπάμπη, ναι, ότι 5 Αυγούστου θα έχει εκπομπή λόγω επειδή φοροτεχνικό, θα τα λύσει όλα τα προβλήματα. 5 Αυγούστου συντονισμένος, να δώσω συγχαρητήρια στον Παύλο. Του βάλαμε δύσκολα του ανθρώπου. Mm-hmm. Παύλε, δούλεψε πάνω σε Ραφαέλα Καρά. Το τραγούδι που έχει τους αριθμούς, που έχει και το 6-8 που βολεύει για την εκπομπή. Έτσι, 6-8. Την ελληνική 6... βερσιόν. Αυτό είναι καλό, εγώ δεν το σκέφτηκα. 6-8, 6-8, 6-8, 6-8, μόνο. Τέλος. Ναι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, Παύλε, δούλεψε σε αυτό. Και τώρα περιμένουμε να ακούσουμε και το ποντιακό του Φούρναρη. Έτσι. Είναι η ώρα, ναι. Φιλιά, τσάω. Χανιώτη, ανεμοστρόβολοι πλησιάζουν, Παναγιά και Χριστέ. Μπείτε μέσα στα σπίτια και ακούστε λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπαμπή. Καλημέρα. Ένα λεπτό και βεβαίως κλείνω. Λοιπόν, όλα τα λεφτά μου τα έχω στην Ελβετία. Οφείλω να πω την αλήθεια στην εκπομπή. Ναι. Κρυμμένα είναι όλα μαύρα, να το ξέρεις. Θα μιλήσω και παίρνω και επίδομα σαν παιδί εγώ από την Ελβετία. Πώς, η πρώτη μου γυναίκα ήταν Ελβετίδα. Ναι. Για να της δώσω το διαζύγιο, ο άντρας της υπέγραψε ότι είμαι παιδί του. Ναι. Και παίρνω και το επίδομα αυτό. Δηλαδή είμαι δηλωμένος σαν παιδί του άντρα της γυναίκας μου, να το ξέρεις αυτό. Γενικά παίρνω μαύρα λεφτά συνέχεια. Άρα και εδώ όμως δεν πληρώνεις μόνο στην Ελλάδα. Όλα φορολόγητα. Δεν πληρώνω πουθενά. Και α, να το ξέρεις. Ωραίο, ωραίο. Πουθενά δεν πληρώνω και ούτε θα πληρώνω και σου λέω. Μου έρχεται και γύρω στα 700 ευρώ μου έρχονται, επειδή είναι, τα παίρνω από αυτόν, είμαι δηλωμένος σαν παιδί. Ο μπαμπάς σου, ο μπαμπάς σου. Ήταν η συμφωνία για να χωρίσω τη γυναίκα μου. Ωραίο. Του λέω, για να τη χωρίσω τη γυναίκα μου θα με δηλώσει σαν παιδί σου. Δεν θέλω να ξανακάνω τίποτα στη ζωή μου. Έτσι, φιλιά, δώσ' μας ιδέες, τσάω, τσάω. Αποκαλύψουμε όλη μια εκπομπή που δεν έχει ακρύψει τίποτα. Με τα Y9 θα βγαίνουμε στις γραμμές. Καλημέρα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ποιο? Να είσαι δηλωμένος ο πρώην. Ο πρώην. Σαν παιδί του Νίδ. Σαν παιδί, γιατί όχι. Αυτά μόνο στο λόγο επειδή. Μόνο στο λόγο επειδή. Πουθενά άλλου. Πουθενά άλλου. Μας βάζει δε. Εσύ. Αν είσαι τώρα ή μας δουλεύει. Α, αυτό δεν μπορεί. Τι, ψέματα. Λέει κανείς εδώ υπερβολές στο λόγο επειδή. Ξέρω εγώ. Με τη γλώσσα της αλήθειας. Καλή εβδομάδα, γλυκέ μου, φίλε. Καλή εβδομάδα, καταπληκτική μας κούλα. Ένα στείλω τα χαιρετισμάτα μου και στο Φούρναρη, που τελευταία μας έχει ξεχάσει. Μας έχει ξεχάσει ο Φούρναρη, κάθε τρεις και λίγο τηλεφωνεί. Όχι. Α, δεν μου στέλνει χαιρετίσματα. Α, πήρες να του κάνεις ναζάκια. Σε κατά. Σιγά τα νάρια που θα κάνω, μωρέ. Εγώ έχω μεγάλο φακλάπ. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κοίτα. Περιμένουμε και τον ύμνο. Βεβαίως. Να ακούσουμε και αυτόν εσύ και τι στον κόσμο. Και να ησυχάσουμε να φύγουμε από το μάτι του το κόσμο. Εσύ. Έτσι. Για μου λες. Παρακαλώ. Ο Μπάμπη, να στείλω χαιρετίσματα και στον Μπάμπη, στο Αράουντ. Δεν μου λες. Ναι. Για οικονομικό αναλυτή, τον προσέλαβε. Βεβαίως, αν δεν τα ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθένα. Και παίζει μπάλα σε δύο χώρες. Εννοείται. Αλλά και εδώ, οικονομικά εδώ, έτοιμο για το Sky. Θα σε μέρα το 12 λεπτό. Ναι, 12 λεπτό. Ναι, ναι. Οτιδήποτε θέλετε, ρωτήστε μας. Εδώ είμαστε. Μπράβο, έτσι. Χαίρομαι που εξελίσσεται ραγδαία αυτή η εκπομπή. Τώρα οικονομικά, αύριο μεθαύριο βουλευτέ, υπουργοί. Έτσι πηγαίνει το θέμα. Για ακόμα σας βλέπω. Ναι, ναι, έτσι. Για ακόμα. Αλλά εμείς, για πόσο ακόμα. Τον Παπαδομαρολάκη. Βεβαίως, βεβαίως. Που είμαστε στο άρμα. Στο άρμα. Έγινε κούλα μου, σε φιλούμε. Λοιπόν, να του στείλω και χαιρετίσματα. Γιατί πηγαίνοντας αυτό στις δουλειές του. Ας ακούει καμιά φορά. Έτσι, μας ακούει, το ξέρουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και περιμένω. Πάμε δυνατά. Έτσι, τον ύμνο, τον ύμνο. Έχει κάνει εδώ μπαζ. Ο φίλος μας ο Φουριάνδου με την επόμενη γραμμή θα είναι αυτός. Καλημέρα.
Γεια σου, Μπαμπή. Αγόρι μου, τι έγινε? Τι γίνεται, Μπαμπή? Περιμένουμε όλοι να βάλει τον ύμνο Φούρναρης. Λέει, έγραψε ύμνο απάντηση στο δικό σου ύμνο. Τι να κάνει, ρε, του κρασανάκια σου, τα ψάκια. Τα ψάκια, μιλάει και μπαμπούρ. Τι να μας πει, μια νύχτα δικιά μας, μια ολόκληρη ζωή του είναι, ρε. Τι να μας πει, ρε. Έχει χωθεί εκεί πέρα. Λοιπόν, Μπαμπή, αγόρι μου γλυκό, άκουσα, ακούω, ξέρεις, είμαι... Είμαι ο άνθρωπος που ακούει τις εκπομπές σου. Όλοι οι άλλοι δεν ακούνε, ναι. Δεν ακούνε. Εχθές ήμουνα στον παππού. Έλα στον παππού, ναι. Ναι. Και επειδή, ας πούμε, πηγαίνω και στην Καμψίδα και κάνω και τη φύλαξη στη βίλα εκεί, γιατί τα συνδυάζω, και είπε αυτός ότι πήγε πάνω στο καζίνο και έδωσε 20 ευρώ. Δεν τρέπεται λίγο. Καλά έδωσε κορίτσι 20 ευρώ να παίξει. Τι να κάνει. Τόσα μπορεί. Καλά ρε. Μη βγαίνει ρε. Ρεζίλη γίνεται. Πάμε στα θέματα. Στα θεματάκια λοιπόν, μας, ναι. Το ξωτικό τριάδι έμαθα ότι κόπηκε το ρεύμα το λίμπερο, το μέγαρο. Να ξέρεις. Δεν θέλω τέτοια. Όχι. Τότε που δεν κόπηκε το ρεύμα. Ναι. Θα... Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να σου στείλω ρεύμα? Έχεις ρεύμα εκεί δικό σου? Βέβαια, το ξωτικό τριάδι, ο Φευγάτος μένει πάνω από τη χωματερή και δίνει ρεύμα. Δεν υπάρχει, μα έφυγε η χωματερή από τους ταγαράδες. Έφυγε, αλλά έχει βιορεύμα από κάτω. Έτσι πως το είπες ο Φευγάτος? Βιορεύμα, δίνει. Έχουμε φτιάξει εκεί πιο σταθμό για να κάνεις κολόνες εδώ του Δήμου, όλη την τροχή. Πάρτε ρεύμα. Πάρτε ρεύμα βυσματικό. Τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα. Έτσι. Ρεύμα, ρε. Από κάτω από την κύρε το χωματερή, ρε. Ρεύμα. Την έχουμε κλείσει. Γιατί δεν λέει ο Βευγάτος μας? Γιατί δεν λέτε, γιατί δεν λέτε, μάλιστα. Έτσι. Αμάρε, Μπάμπη. Τι να κάνω. Θα λες εμένα, αγόρι μου. Εγώ, άμα... Θες ρεύμα, θα σου δώσω. Πάρε ρεύμα εκεί να κάνεις τέτοια. Θέλεις ρεύμα, θα σου δώσω. Μπράβο το αγόρι μου. Δικό σου, κάντο, άντε, συνέχιστο. Ρε βάδα, το ξωτικό τριάδι, θα σου δώσω το λίπερο, το μεγάρο. Κάνε μας μια μεταλλαξία. Πάμε στο άλλο. Ναι, πάμε στο άλλο. Επάνω το ξωτικό, εδώ στο βουνό που έχουμε την τάπα, το έχω ταπώσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω τη στάχτη που παίρνεις και τη φτιάχνεις και την κάνεις λάδι για να λίβεσαι για το καλοκαίρι. Έτσι. Στάχτη λοιπόν, για λάδι. Την Τετάρτη που θα έρθω, θα φέρω δείγμα να το δείξουμε στον κόσμο. Μιας και είμαστε ραδιοφωνική εκπομπή, βεβαίως, να δείξουμε το δείγμα στον κόσμο. Ναι. Εδώ μόνο στο λόγο, επειδή οτιδήποτε εμφανίζεται, πρώτο πράγμα, έτσι, πρώτο, ναι. Original. Θα το, original, θα ναι. το φέρω, μάλιστα. Να τη δείξουμε τη στάχτη. Έτσι, εδώ κυρίες και κύριοι. Και θα φέρω και μπουκάλι από τα πλατανάκια νερό. Νερό, μην πάθουμε καμία γαστρίτιδα. Καθαρό, κρυστάλλινο. Μην πάθουμε τίποτα, καμία γαστρίτιδα και τρέχουμε. Όχι, αγόρι μου, τρέχει. Τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα, σε και το άλλο είναι ότι κάθεσαι εκεί και είναι. Πώς είναι το φαράκι που πας στην Κρήτη, ανάμεσα στα δύο τέτοιο, κάθεσαι και βλέπεις απέναντι και βγαίνει. Στη επανομή, είναι τόσο μακριά. Ναι. Κάθεσαι εκεί, πλάτανο τεράστιο. Ωραία, καταρχήν, ναι, Μπάμπη μου. Ρεύμα τζάμπα θα σε δίνω, ρε. Γιατί δεν σε παίρνει ο Φευγάτος να σε πει τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, πότε θα με πεις, γιατί σου έχω την Πέμπτη. Ένα δικό μου άτομο. Την Πέμπτη. Που σε ακούει. Την Πέμπτη. Από εδώ. Όχι, μόνο θα με κουβαλήσει τίποτε και μετά. Όχι, την Πέμπτη μόνο σου. Την Πέμπτη μόνο σου. Μου. Έτσι. Λοιπόν, έγινε. Θα σου φέρω ένα δικό μου ανεξάρεφο. Ωραία. Μικρός είναι. Μικρός. Ναι, μικρός. Σε πάει πάρα πολύ. Ωραία, και τέτοια. Είναι Παοξής. Ναι. Και Φωτιάδης. Και από το Κυλικής. Πάρε μαγιά μου, θα γίνει χαμός. Μπορώ να τον εφέρω. Βέβαια, τι πλάκα κάνεις. Ψάχνουμε εδώ προσωπικό. Τι εννοείς? Ό,τι θέλει ο Μπάμπη. Ρεύμα θα σε δώσω, ρε Μπάμπη. Θα φέρεις και ρεύμα. Γιατί δεν λες τόσο καιρό. Έτσι. Έγινε, φιλιά. Χαιρετίζω, καλημέρα. 220 βολ που τραγουδάει και ο φίλος μας ο Πάριου. Καλημέρα, στη γραμμούλα μας περίμενε.
Καλημέρα, Πρωθυπουργέ Σταυρούπολη. Εσύ ήσουν τελικά, ναι. Τι θα κάνει, δηλαδή ο δικό μου με κάνει χαλάστρα, δε φίλε. Ναι. Είμαι παρατέταρτο και παίρνω Φωτιάδη. Αύριο το τραγούδι, μην το βάλει σήμερα. Δεν το βάζω, τώρα σοβαρά, φίλε. Με παίρνει ο άλλο με νευρίζει, έβριζα μέσα από το τηλέφωνο. Άντε, άντε, βάλ το λίγο. Βάλ το λίγο να. Εγώ ήθελα να πάρω να βγουν μετά να κάνουν τώρα τι, στου 90. Και εσύ 8 παρατέταρτο. Αύριο. Τι ώρα. Τι ώρα, ναι, δεν παίρνω τώρα, όχι, αναβάλλε τώρα. Ναι, έτσι, ακούστηκε. Στην κούλα, ο άλλος με έκανε χαλάστρο, ο Φωτιάδης. Δηλαδή πρέπει να τους φέρεις τηλέφωνο να κάνουν. Τι να πω, ρε. Ακραία τηλεφωνικά φαινόμενα επικρατούν στο λόγο επειδή. Να δώσω χαιρετίσματα στην κούλα, εσύ δεν το κατάλαβες τώρα. Αφού είμαι μαγειοτάγαρο, πού να καταλάβω. Το προηγούμενο που είπε η κούλα. Δεν είναι ότι την ξέχασα εδώ πέρα. Την ξέχασα σε άλλες εκπομπές. Α! Η κούλα είναι οικουμενική. Έτσι. Εγώ δεν στέλνω χαιρετίσματα στην κούλα γιατί βγαίνει σε 400 εκπομπές της νύχτας και δεν μπορείς, πρέπει να είσαι συντονισμένος όλα. Άμα ακούς τη μία, αυτή βγαίνει στην άλλη. Έτσι. Άμα στείλεις χαιρετίσματα εκεί δεν θα σε ακούσει, ή το ίδιο γίνεται. Είμαστε η πρώτη ακροματικότητα εκπομπή σε άλλες εκπομπές. Ναι, η πρώτη, ναι, ναι. Σαν τις μουσικές καρέκλες είμαστε. Ένας κυνηγάει τον άλλο, ποιος θα κάτσει. Και δεν καθόμαστε ο ένας αλλού κάτω, ο άλλος αλλού. Και δεν γίνεται, γι' αυτό δεν στέλνεις πουθενά και λες σας ακούω, ναι, ακούω, αλλά δεν στέλνω. Κατάλαβες, είναι το κόλπο αυτό. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό. Αύριο, ο Φωτιάδης μας έκανε χαλάστρο, Φωτιάδης. Αύριο μετά τις 7, όχι, όχι στις 8 πέρα. Όχι στις 8 πέρα. Φίλε, να σου πω κάτι. Από τη Σταυρούπολη δεν είμαστε, αναβολές θα παίρνει. Όταν πήγες στη Μονή Λαζαριστών, τρεις φορές αναβλήθηκε στην Αυλία. Ο Φραγκούλης αναβλήθηκε, ο Παπακοσταντίνος αναβλήθηκε. Η Βύση το πάλεψε, αλλά εντάξει έγινε στην Αυλία, μια χαρά. Εντάξει, ωραία. Αύριο αναβολή, αύριο τα σπουδαία. Έβρεξε. Έγινε, φιλιά, φιλιά. Έβρεξε λοιπόν και δεν θα μεταδοθεί το κομμάτι που μας προανήγγειλε ο φίλος μας ο Φρόνος, ότι έχει γραφτεί στα ποντιακά η απάντηση Go West, γι' αυτό μπήκε το Go West. Εις απάντηση στο τραγούδι ποντιακό του Μιχάλη Φωτιάδη. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Είναι ο Λευτέρης, τώρα θα έχει πάρει όλο εδώ. Καλημέρα, μηδέν και εδώ. Καλημέρα, μηδέν και εδώ. Καλημέρα. Ναι. Άσε μας μωρέ. Καλημέρα. Εγώ. Ναι κούλα μου, ναι. Όχι και σε 100 ρε Μίτσο. Σε 100 εκπομπές εγώ. Κράτη, τιμή μας και γαμάρι μας, να δώσουμε ψωμάκι σε όλο το λαό, σε όλο τον κόσμο. Απλά μ' αρέσουν κάποιοι κατά δυο παραγωγοί που μπορεί να τους ακούω, ένα συγκεκριμένα τον ακούω σταθερά. Λοιπόν, εμάς όποτε τύχει. Σε 500 ραδιόφωνα, ψεύδεται, ψεύδεται. Και για να το λέει αυτό, μάλλον αυτό γέννησε περισσότερο. Oh, in your face, μάλιστα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, μίσω τα χαιρετίσματά μου και άσε τις δικαιολογίες. Έτσι. Γιατί τα πρώτα χαιρετίσματα και τα πιο πολλά τα έχω δεχτεί από αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό τα στάγια μάγια γόρι μου, άστα. Χαιρετίσματα λοιπόν. Όχι στην εξουσία, έτσι. Στην επόμενη γραμμή. Όποτε με ακούς. Μάλιστα. Δεν έχει σημασία. Έτσι. Αυτό. Έγινε. Λοιπόν, και καλές φουριές εκεί πέρα. Και μαζί με το τραγούδι πήγαινε και κάποια τυροπιτούλα στο μάμπιμα. Να το. Εκεί πέρα. Όχι, δεν τρώω πλέον τυρόπιτες. Μάλιστα. Μόνο Λυκής Αλέσεως πλέον, τα πάντα. Και μακαρόνια ολικής άλλης έφαγα προχθές. Εκεί μας καταντήσανε να το φτάσουμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι έγινε αγόρι μου, τι δηλαδή. Τι, μετά από την εκπομπή τι παίρνεις. Πάω. Πώς θα κάνουμε αποθεραπεία. Παλιά ο γιος τους έβαζε μέσα σε βαρέλια με πάγο τους παίχτες για να αποθεραπευθούν. Εγώ βάζω το κεφάλι μου. Τι να σου κάνει ο πάγος, φίλε, με δύο ώρες αυτά που ακούς. Δύο ώρες μετά έχω ενέργεια για όλη την ημέρα. Αρκούνε. Κολυμπάω 1300 μέτρα στο κολυμπητήριο για να πω και τις επιδόσεις μου και επιστρέφω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το μεσημέρι πλέον. Αυτή τι πάθανε, παππού, ποιοι ήπιαν νερό τα παιδιά τους, ναι. Πάθανε αυτά που πάθανε. Διάβασε στο ρεπορτάζ ότι κάναν μια πεζοπορία και έπιανε νερό από το ποτάμι.
Ναι. Στην αρχή ανησύγησα μήπως ήταν κανένα σουβλάκι τέτοια, αλλά γενικότερα τα σουβλάκια της Κλέη είναι τα καλύτερα, πάντα. Ναι. Οπότε ανησύγησα, ας πούμε, ότι μην είναι εδώ. Δηλαδή μια σταθερά είχαμε στη ζωή μας, μην αυτό, αλλά εντάξει, κομπλέ. Αυτό συνέβη. Τι λέει, πώς είμαστε. Τίποτα. Έτοιμοι για δουλειά, φίλε. Ξεκινάει η εβδομάδα. Τι να κάνουμε, αλλά ξεκίνησε με σουρεαλισμό για ακόμη μια φορά. Έτσι. Και πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. Να είσαι καλά, καλή δουλίτσα. Έτσι, ακριβώς. Καλά κουράγια, φιλιά, 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 φιλιά. Για να δούμε, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε, καλημέρα. Τίποτα, έχει οργιάσει. Born to be alive. Αυτοί είμαστε γεννημένοι να είμαστε ζωντανοί. Και ακμεότατοι. Και πιστεύω ότι ό,τι συμβαίνει το πρωί που προσπαθούμε να το καταλάβουμε κι εμείς, οπλίζει με θάρρος, οπλίζει με δύναμη όλους τους ακροατές αυτής εδώ στην εκπομπή. Θα καταλάβουμε τι συμβαίνει 5 χρόνια, πάμε για την 6η σεζόν. Κάποτε θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος. Τι κατάλαβε κι αυτός. Καλημέρα. Έλα, Βάβη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Από το νοσοκομείο της Βρετανίας παίρνω. Έχω τη διάγνωση για την ΚΝΕ, για τη δηλητηρία. Παρακαλώ. Καταναλώσαν λιγμένες ιδέες. Α, μάλιστα. Δεν υιοθετούμε έτσι, σε καμία. Δεν λέμε. Μάλιστα, γεια σας. Δεν υιοθετούμε σε καμία περίπτωση. Κάθε άνθρωπος μπορεί να πιστεύει. Και οι ιδέες δεν είναι ποτέ λιγμένες. Οι ιδέες πάντα μένουν ζωντανές. Αρκεί να τις υιοθετείς και να τις πράξεις και να είσαι. Πώς να το πω. Να είσαι συνεπής προς τις ιδέες σου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τραλάθηκε. Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Νομίζω με αυτό το. Με αυτή την ψύχρεμη τοποθέτηση ενός φίλου ακροατού. Born to be alive. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωστή τον Τσατσαρό. Θα σκρατήσει τροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 6 το πάρα πολύ πρωί με το περιβόητο τραγουδάκι που δεν ακούσαμε σήμερα, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται. Να κρατάμε σε αγωνία και σε γρήγορση τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Να έχετε μια όμορφη και πάνω απ' όλα ψυχρέμη ημέρα.